Καλησπέρα σας. Καλή εβδομάδα. Καλό μήνα. Επίσης, 1η Απριλίου. Ιδιαίτερη μέρα. Γιατί πολλοί προσπαθούν να σας πιάσουν στον ύπνο με διάφορα ψέματα τα οποία έχουν γίνει θεσμός την 1η του Απρίλη. Και βλέπετε ότι κυκλοφορεί και διάφορα στο διαδίκτυο, είναι αλήθεια. Εμείς δεν θα προσπαθήσουμε να σας πιάσουμε στον ύπνο. Δεν θα προσπαθήσουμε με κάποιο έτσι ωραία τυλιγμένο ψέμα να μπούμε στο mood της ημέρας. Θα πούμε τα πράγματα όπως είναι. Λίμπερο 107,4. All About Harrison Air. Στην πρώτη εκπομπή της εβδομάδας. Χρήστος Τσαλτίδης και Νίκος Παπαδόπουλος για τις επόμενες 2 ώρες θα είναι μαζί σας. Για τις επόμενες 2 ώρες έχω να πούμε αρκετά πραγματάκια. Με επίκεντρο φυσικά τον χθεσινό αγώνα του ποδοσφαιρικού Άρη κόντρα στον Όφη. Ένα παιχνίδι που μας έδωσε αρκετά πράγματα τα οποία μπορούμε να σχολιάσουμε. Με πρώτο φυσικά την ανατροπή του Άρη. Κλείσει το μικρόφωνο μου. Τώρα ακούγομαι στον αέρα, Βασίλη. Okay, αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Δυνάμωσε λίγο το ένα όμως παραπάνω. Λίγο ακόμα. Ας τα κάψουμε, φίλε, δεν πειράζει. Χαλάρι. Λοιπόν, μας έδωσε πολλά πράγματα το χθεσινό μας με τα οποία μπορούμε να ασχοληθούμε. Το πρώτο φυσικά είναι η ανατροπή του Άρη. Ένας Άρης ο οποίος βρέθηκε, για να το θέσω καλύτερα βασικά, ένας Άρης ο οποίος μέχρι το 70 ήταν αντιμέτωπος με μια πολύ κακή ήττα, αλλά έβγαλε αντίδραση, έβγαλε ποιότητα και έτσι κατάφερε να φτάσει σε ένα πολύ σημαντικό τρίποντο όσον αφορά την κατάκτηση της τέταρτης θέσης. Εγώ να σου πω την αμαρτία μου, όταν έχασε το πέναλτι το Ματίγια, άρχισα να μην πιστεύω ότι η ομάδα θα το γυρίσει, αλλά διέψευσε εμένα, διέψευσε και όλους μας ο δεύτερο μήχρο με την εμφάνισή της και το σφυροκόπημα για περίπου 45 λεπτά στην περιοχή του Όφη, σε μια πολύ όμορφη ποδοσφαιρική ατμόσφαιρα στο Κλεάνθης Βικελίδης, με πάνω από 15.000 φίλους του Άρη να δίνουν το παρόν. Ένα διαφορετικό απόγευμα για πολλούς, ένα συνηθισμένο θα πω εγώ για τον Άρη, ο οποίος ο κόσμος του πρώτα βασικά διαφήμισε το ποδόσφαιρο με την ατμόσφαιρα που δημιούργησε και εν συνεχεία η ομάδα με την εμφάνισή της στο δεύτερο ημίχρονο κόντρα στον Όφη. Και τέλος καλό όλα καλά με τους κυτρινόμαυρους πλέον να βρίσκονται στην τέταρτη θέση με τον Ατρόμητο, να το χάνουν στην ισοβαθμία βέβαια στους 43 βαθμούς. Αλλά έχουν τις περιστεριώτες σε λιγότερο από 2 εβδομάδες ο Κλεάνθης Βικελίδης και αυτή την εβδομάδα ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι, εξίσου σημαντικό, στην έδρα του Παναθηναϊκού, στο κυκλισμένο των θυρών, ο ΆΚΑ, μάτς το οποίο θα μας απασχολήσει τις επόμενες μέρες. Πρέπει να πούμε βέβαια ένα μπράβο και στον Όφη. Αυτά είναι που δεν αρέσει το χρήσιμο αυτό τώρα, γιατί είναι αυτή η αντικειμενικότητα που μου βγαίνει εμένα ώρες-ώρες. Για την προσπάθεια την οποία κατέβαλε στο χθεσινό μάτς με πάρα πολλές απουσίες. Εκμεταλλεύτηκε βέβαια και την επιπολαιότητα του Άρη στο πρώτο ημίχρονο. Νευρικότητα τη χαρακτήρισε ο Παντελίδης, αλλά δεν απέχουν πάρα πολύ αυτά τα δύο. Ένα Όφη που πλέον μετά και από τα αποτελέσματα που είχαμε το Σαββατοκύριακο, κρεμεί ακόμα ένα μάτι σήμερα για να ολοκληρωθεί η αγωνιστική, το Απόλλωνος Σμύρνης Παναθηναϊκός. Νομίζω ότι το είπε το ποίημα η ομάδα του Ηρακλείου. Όφη που αρκετοί πέρυσι, τέτοια εποχή περίπου, το χαρακτήριζαν ως καλύτερη ομάδα από τον Άρη, γιατί τερμάτισε πρώτος η Football League και πάει με υψηλούς στόχους στη Super League κλπ. Η χρονιά όμως η φετινή κύλησε πολύ διαφορετικά για τις δύο ομάδες και φάνηκε και αυτό χθες στο Κλεάνθης Βικελίδης. Ναι μεν μπράβο στον Όφη, αλλά νομίζω δεν μπορούσε να καταφέρει και κάτι παραπάνω απέναντι στον Άρη, και ειδικά στον Άρη που είδαμε στο δεύτερο ημίχρονο, που ανέβασε κατακόρυφα στροφές, πήρε όθηση και από τον κόσμο, που δεν πτωήθηκε και δεν ξενέρωσε, να το πω έτσι, με το 0-1 που είχαμε ως σκορ μέχρι το 75ο λεπτό. Γιατί σε αντίστοιχες περιπτώσεις σε άλλα γήπεδα, όταν μια ομάδα του Βελληνικού του Άρη βρίσκεται πίσω σκορ από μια ομάδα του Βελληνικού του Όφη και τη ποιότητα του Όφη, που δεν έχει. Ο κόσμος στην κερκίδα μπορεί να τη δει αλλιώς, μπορεί να αρχίσει να αποδοκιμάζει. Αλλά ο κόσμος του Άρη χθες δεν έφαγε, να το πω έτσι λαϊκά. Στήριξε την ομάδα όταν το χρειάστηκε περισσότερο και έβαλε και αυτό στο χεράκι του για να έρθει αυτή η ανατροπή κόντρα στους κριτικούς. Ήρθε και το πρώτο όνομα της Μαρκίζας εδώ. Με ωραία μπλούζα. Δυνατή. Ναι. Καλό μήνα, Χρήσανθε.
Χρόνια πολλά, Νίκο. Γιατί? Γιορτάζει σήμερα, γιορτάζει πρώτα Απριλιά. Σήμερα είναι μια πολύ σημαντική μέρα για την Κύπρο, φίλε. Γιατί? Γιατί σαν σήμερα το 1955 ξεκίνησε ο απελευθερωτικός αγώνας κόντρα στους Άγγλους κατακτητές. Κόντρα στον Ασλαμά δηλαδή. Ναι. Πολύ ωραία. Ήταν 1η του Απρίλη τη ΕΟΚΑ η αρχή που ακούστηκε στην Κύπρο η φωνή του διγενή. Α, καλό. Βέβαια ρε φίλε, βέβαια. Είμαστε ή δεν είμαστε. Λοιπόν, τι γίνεται. Ωραία, πάλι έπιασε στο κινητό Χρήστος. Άρα θα πάμε να κάνουμε πρώτα μια σούμα των αποτελεσμάτων του Σαββατοκύριακου, όπως κάνουμε κάθε Δευτέρα. Είπαμε υπάρχει ένα ακόμα παιχνίδι για την 26η αγωνιστική, αδιάφορος και το πιο αδιάφορο του τριμέρου. Στις 7 στη Ριζούπολη, ο πεσμένος Απόλλων Σμύρνης με τον Παναθηναϊκό, νομίζω πεσμένος και μαθηματικά πλέον. Ναι, ο Απόλλων Σμύρνης υποδέχεται τον Παναθηναϊκό του Γιώργου Δόνη, τον οποίο ο Άρης αντιμετωπίζει το ερχόμενο Σάββατο. Λεβαδιακός ΠΑΣ για ένα 0-2. Το είχε πει ο διπλανός μου, το διπλό. Ναι. Λαμία Πανιώνιος 1-0. Χι είχα πει. Χι είχες πει. Λάρισα Τρίπολη 2-1. Το πιάσα. Με πολύ όμορφη εικόνα αυτή του Βαγγέλη Μόρα. Πιάσα. Άρης Όφη 3-1. Το πιάσα. Καλά, εντάξει. Τι καλά, εντάξει. Το διπλό ημίχρονο. Στο 89 ήταν 1-1. Το διπλό ημίχρονο στο τελικό πόσο να είναι. Και αυτό το πιάσα. Θα το βάλεις και αυτό. Ναι. Αποκλείεται. Πάμε παρακάτω. Πήγε τόσο μακριά η σκέψη σου. Πάμε. Δείξε μου το δελτίο. Δεν παίζω δελτίο. Ωραία. Δείξε μου το δελτίο στο ίντερνετ. ΑΕΚ Πανετολικός 4-0. Εντάξει. Βόλεψε πολύ τον Άρη, ο οποίος θέλει 2 βαθμούς πλέον για να κλειδώσει την πέμπτη θέση. Δεν μας ενδιαφέρει ο Πανετολικός, Παπαδόπουλο. Είναι λάθος η προσέγγιση που κάνεις. Ποια 2 βαθμούς θέλει, έχει τελειώσει το θέμα της πέμπτης θέσης. Έχει τελειώσει εδώ καιρό, χωρίς να θέλει. Απλά το αναφέρω για τους τύπους. Κακός το αναφέρεις. Εντάξει, κακός η θέση σου είναι η τέταρτη. Το ξέρω. Γι' αυτήν πας εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ξάνθη πάω ξανά πολύ αμφίρο. Θα πέσουμε, λέγανε κάποιοι ξυπνάκιδες. Ξάνθη πάω ξανά πολύ αμφίρο από παιχνίδι στα Πηγάδια 1-2. Εδώ είναι η δικαίωση τώρα. Στο Ολυμπιακό Ατρόμητο. Ολυμπιακό Ατρόμητο 2-1. Γιατί δικαιώθηκε. Γιατί σου είπα ότι ναι, μεν θα κερδίσει ο Ολυμπιακό, αλλά είναι πολύ ζόρι το παιχνίδι. Θα το διεκδικήσει, θα τον ζωρίσει. Μπορεί να πάει και στο Χ. Αυτό σημαίνει ότι ο παίχτη διάβασε σωστά το παιχνίδι. Γενικά του διαβάζω τώρα τελευταία. Δεν περίμενα τον γκολ στην Ξάνθη. Δεν περίμενα στην Ξάνθη να βάλει γκολ. Όχι. Στη φάση που όλοι οι παίκτε του ΠΑΟΚ δεν σηκώνεται κανένα για πήδηξη η κεφαλιά. Εντάξει, ρε φίλε, είναι τώρα. Είχαν κουραστεί. Εντάξει. Και στι 7 σήμερα στη Ριζούπολη, Απόλλων Σμύρνης, πεσμένο και μαθηματικά, κόντρα στον Παναθηναϊκό. Μάλιστα. Μπορεί να τον κάνει ένα. Ένα τι. Χουνέρι. Ένα χουνέρι. Δεν νομίζω. Απ' την άλλη να τον κάνει χουνέρι, μετά ο Παναθηναϊκός πάει. Το χουνέρι έχει παίξει τίτλο σε εφημερίδα επικαστήγιο στον Άρη. Χουνέρι. Απ' την άλλη θα μπουν Ταλιμπάν με εμάς, άμα τους κάνει χουνέρι ο Απόλλωνας. Αν κερδίσουν έχουν σωθεί. Εγώ νομίζω το Σάββατο το φαβορί είναι ο Άρης. Σε αυτό το μάτι. Οι στοιχηματικές δίνουν τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, βέβαια είναι ντέρμπι και, σε ένα ντέρμπι όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. Κοίταξε, άμα έχει ένα διαιτητή σαν το χθεσινό, θα κερδίσει ο Παναθηναϊκός. Πολύ πιθανό, ναι. Αλλά γενικότερα νομίζω ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να μπουν και ξένοι διαιτητές σε αυτά τα παιχνίδια. Και τον Σέζο τον γλίτωσε ο Άρης θες με την νίκη του. Γιατί θα έβγαινε πολύ μεγαλύτερο ξεφωνητό και δικαιολογημένα αν η ομάδα δεν κέρδιζε. Εντάξει, το πρώτο ημίχρονο ο τύπος δίνει ό,τι να είναι. Έχει χάσει το μάτσε, εντάξει, φάνηκε. Δεν λέω, μιλάμε, γίνονται μπροστά του δύο πέναλτ, απόσταση ενός μέτρου. Πρώτα πάνω στον Γιουνές που τον έχει πιάσει ο Ποτουρίδης αγκαλιά. Και αμέσως μετά, στα καπάκια, σε ένα δευτερόλεπτο, ο Δελιζής πέφτει κάτω. Δεν θυμάμαι τώρα τον παίχτη που τον έριξε. Καθαρά. Δεν πέφτει κάτω, τον τραβάει από το σορτσάκι. Ναι. Δηλαδή είναι τόσο καθαρό. Και είναι μπροστά στα μάτια του, γιατί ήταν εκεί μπροστά ακριβώς. Πώς είναι μπροστά μου τώρα εμένα ο Καβαδίας, ας πούμε, έτσι ήταν και ο Σέζος. Αλλά δεν γίνεται να μην τα έχεις δει αυτά τα πέναλτι. Αλλά είναι αυτό που λέγαμε νομίζω και στο μάτς με τον Απόλλωνα Σμύρνης, που πάλι ο Άρης έχει πάρει πέναλτι, έχει ανοίξει το σκορ. Και μετά που λέω γίνεται πέναλτι στο Λάρσον, αυτή η λογική δηλαδή ότι άμα σου δώσω μια φορά, δεν θα σου ξαναδώσω. Απ' την άλλη, τα πέναλτι δεν ξέρω αν πρέπει να τα λέμε. Διότι προτιμότερο είναι να λέμε όταν δεν μας δίνουν το φάουλ έξω από την περιοχή. Λέω, παρά ναι, το πέναλτι. Καλύτερα. Βέβαια, δείχνει και κάτι η απώλεια των πέναλτι. Δείχνει μια τρικυμία που έχουμε γενικότερα σε αυτό το κομμάτι.
και είναι από τα αρνητικά του φετινού Άρη αυτό. Και χθες φάνηκε πειθαρχία. Και σίγουρα το γεγονός ότι ο Ματέο πάει να πάρει το πέναλτι για να το εκτελέσει. Αν βέβαια το έκανε ο Φετφατζίδη σήμερα θα ουρλιάζατε όλοι. Γιατί η κριτική σας έχει να κάνει με πρόσωπα, για να το έκανε φυσικά ο Γιουνές. Ναι. Θα λέγατε όλοι, πήγε και το πήρε και δεν άφησε το τι γίνει. Τώρα που είναι ο Ματέο, μόκο είστε όλοι. Βέβαια αυτά είναι παραδείγματα πώς πάτε και μαλώνετε τους δημοσιογράφους μετά. Ο Ματέο χθες έχει κάνει έγκλημα. Έχει κάνει έγκλημα. Μην βλέπουμε όταν το συμπαθούμε τον παίκτη και είναι καλός και θέλουμε να μείνει και τα λοιπά. Το ποδόσφαιρο είναι ποδόσφαιρο. Η τακτική είναι τακτική και δεν έχει κάνει έγκλημα μόνο εκεί. Λέτε όλοι για τον Φετφατζίδη που δεν δίνει πάσα όταν πάει και τους περνάει όλους και κάνει εκείνο το σουτ που κάνει. Ο Ματέο που κάνει ακριβώς το ίδιο και ο Ντιγκινί ορίεται. Ορίεται ο Ντιγκινί. Δώσ' μου πάσα. Στο 1-1 εκεί. Δεν είναι έτσι όμως. Δεν είναι έτσι. Ναι, καλός, χρυσός, το θέλουμε το παλικάρι. Εξαιρετικό παιδί, πάρα πολύ καλό παιδί, πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Παίκτης που πρέπει να μείνει στην ομάδα εφόσον μπορεί η ομάδα να τον κρατήσει. Αλλά... Το λάθος είναι λάθος και οφείλουμε να το καταγράψουμε. Επίσης ακούω να λέτε για τα εισιτήρια, κάτι θέλω να το πω κάτι αυτό για τα, για τα εισιτήρια. Τα κομμένα εισιτήρια χθες του, του Άρη είναι 5.500. Συν 4.000 διαρκείας που χτυπηθήκανε. 9.500 περίπου χιλιάδες σύνολο. Ναι. Βάλε και 2-3.000 παιδάκια, 4 παραπάνω. Ναι. Ή γύρω στους 12-13.000 που μπήκανε κανονικά στο γήπεδο νομίμως. Παιδιά, έχουμε και άλλους 3-4.000 που μπήκαν κούτρα. Ήταν πάνω από 15. Εγώ λέω ήταν γύρω στους 16 με 17. Εκεί πέρα περίπου. Αν λοιπόν υπολογίσω τα διαρκείας που χτυπήθηκαν, έτσι, γιατί υπάρχουν και κάποια που δεν χτυπιούνται προφανώς. Τα διαρκείας που χτυπήθηκαν στα τουρνικέ, συν τα εισιτήρια που κόπηκαν τα κανονικά, συν τα παιδιά που μπαίνουν τζάμπα, έχω και μια τριάρα στην καλύτερη, στη χειρότερη, δεν θέλω να πείτε, κούτρες. Γιατί βλέπουμε ένα γεμάτο γήπεδο, αλλά τα καθαρά έσοδα που μπήκαν στα ταμεία της ομάδας χθες, αν βγάλουμε και τους φόρους κτλ, είναι ένα πεντάρικο. Ένα πενταράκι είναι. Και είναι ένα φαινόμενο που. Τώρα αυτό βέβαια είναι ένα θέμα. Κόντρα στον Απόλλωνα Σμύρνης, αλλά πάλι το είδαμε χθες. Είναι ένα θέμα το οποίο ξέρω είναι υψηλοευαίσθητο, έχει να κάνει με χρήματα. Σου λέει ο άλλος θα μπαίνει τζάμπα. Θα βρει τον τρόπο να μπει τζάμπα ή θα ψάξει να βρει τον τρόπο να μπει τζάμπα. Και δεν σας αρέσει να τα λέμε αυτά τα πράγματα. Από την άλλη όμως, okay, κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει αυτό. Και βέβαια δεν πρόκειται να το σταματήσει. Ο τζαμπατζής, πάντα τζαμπατζής θα είναι. Θα πρέπει να το σταματήσει η ομάδα. Θα πρέπει η ομάδα να βρει έναν τρόπο να το σταματήσει. Δεν γίνεται να έχεις 16-17.000 κόσμο στο γήπεδο και από αυτούς οι μισοί να έχουν μπει νομίμως. Ή να το περιορίσεις σε πρώτη φάση. Ναι, ρε παιδί μου, δεν γίνεται να εξαλειφθεί τελείως. Παντού και σε όλα τα γήπεδα θα υπάρχουν. Το περιόρισε. Το περιόρισε. Σχετικά με άλλες φορές το έχει περιορίσει. Χθες ξέφυγε λίγο πάλι. Χθες πάλι ξέφυγε η φάση. Εντάξει. Δηλαδή δεν ξέρω πόσα τα εισιτήρια που τα λέει. Εδώ πρέπει να τα λέει. Ναι. Είναι ο αριθμός. Δεν λέει όμως του. Α, τα λέει. Όχι, Άρης. 9.283. Από αυτά σας λέω ότι τα 5.500 είναι εισιτήρια κανονικά. 5.400. Αυτά είναι με τα διαρκείας. Έχουν χτυπηθεί και τα είναι τα διαρκείας που χτυπάει το σύστημα. Ναι, το σύστημα, το barcode. Εντάξει, οκ, ρε παιδιά, υπάρχουν και κάποιοι που το δείχνουν το διαρκείας. Υπάρχουν και περνάνε. Okay, υπάρχουν αυτά σε όλα τα γήπεδα. Υπάρχουν, οκ. Okay. Και επίσης, επειδή έκανε ο Χρήστος την πάσα. Να αναφέρω και κάτι άλλο που δεν έχει να κάνει με τα εισιτήρια, βέβαια, αλλά έχει να κάνει με την παρουσία του κόσμου στο Βικελίδης. Έχει γίνει φέτος στον πρώτο όροφο. Και έχεις περάσει τα εισιτήρια σε εισιτήρια την ΑΕΚ, έτσι, πλέον. Έχεις παραπάνω. Να το θεματάκι, Παπαδόπουλε. Άντε. Εγώ ας τα λέω αυτά. Τώρα τα ακούει ο άλλος, το γράφει. Και γιατί είμαστε, ρε φίλε. Γιατί έχεις περισσότερα παιχνίδια. Γιατί νομίζω έχει και κλεισμένο η ΑΕΚ. Ωραία, Βάρδια λοιπόν, ας κάνει ένα θέμα τα εισιτήρια. Ναι. Αλλιώς θα κάνω εγώ αύριο το πρωί. Πού να τα βρει, αύριο το πρωί. Δηλαδή το λέμε τώρα και το κάνεις. Θέλω να αναφέρω κάτι γιατί μου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι. Βασίλη. Μου έκανε λίγο την πάση. Αυτό. Είναι ο ορισμός. Ο εφημεριδά. Ο ορισμός, όχι. του δημοσίου υπαλλήλου στον ιδιωτικό τομέα. Πρόσεξε, φίλε. Του λέω να κάνει κάτι τώρα. Φίλε, έχει βάρδια τώρα. Θα το κάνω αύριο το πρωί, σου λέει. Άκουσε με λίγο. Εγώ αύριο που έχω 8-12 θα γίνω κλέφτης. Να βρεις άλλα θέματα. Βρεις άλλα θέματα, παιδιά, θέματα. Θέλω θέματα. Λοιπόν, για να επιστρέψουμε σοβαρά. Έχει γίνει. Τη φετινή σεζόν. Τη φετινή σεζόν. Α, πρωτομαγιά είναι αργία, δεν γίνεται.
Έχει γίνει τη φετινή σεζόν. Δύο μήνες απλήρωτη. 1η Ιουνίου θα πληρωθείτε. Έχει γίνει τη φετινή σεζόν. Καλό δεν αυτό. Πρωταπληγιά ψέματα. 1η Μαΐου, 1η Μάη. Αργία. Ναι. Αργία, απεργία κιόλας. Δεν γίνεται. Άρα δεν μπορούμε. Εμείς πληρώνουμε μόνο 1η του μηνός. Άρα 1η Ιούνιου. Μήπως φέτος Σαββατοκύριακο. Να γλιτώσω και τον 1η Ιουνίου. Καλό Ιούλιο. Έχει τι πρώτο όροφο. Έγινε εδώ και τη φετινή σεζόν. Βασικά έχει γίνει στον πρώτο όροφο μια πολύ ωραία δουλειά με το καφέ και το εστιατόριο του Γιώργου Λαζαρίδη. Ναι. Δεν γίνεται να τελειώνει το μάτς χθες και να διαπιστώνουν οι άνθρωποι του καφέ ότι κάποιος βλάκας, γιατί περί βλάκα πρόκειται, πήγε και έσπασε μία λεκάνη μέσα στην τουαλέτα. Πώς την έσπασε δηλαδή? Είναι σπασμένη. Η λεκάνη τι, το καπάκι ή η λεκάνη? Η λεκάνη. Αυτός δεν είναι βλάκας. Αυτός είναι δολιοφθορέας. Το συναναστήπο ο οποίο πήγε να κάνει ζημιά. Είναι βλάκα. Δεν γίνεται ενώ πηγαίνει, γιατί το γήπεδο, για όσου πηγαίνουν, για την πλειοψηφία τουλάχιστον, είναι το δεύτερο του σπίτι. Συγγνώμη, σε πώ πα στην τουαλέτα. Το δεύτερο σα σπίτι λοιπόν. Τι είχε σφυρί, είχε μαζί του. Τι ξέρω, ρε φίλε. Το έσπασε τώρα, πώ έσπασε. Έσπασε ένα κομματάκι, την έσπασε ολόκληρη, έσπασε το καπάκι. Γιατί και εγώ πέτυχα τον κύριο Λαζαρίδη και συζητήσαμε λίγο χθε το βράδυ μετά το ματ. Και λέω, τι έσπασε. Λέει νηπτήρα, λέει λεκάνη. Λεκάνη, λέει έσπασε. Τι να σου πω. Το γήπεδο λοιπόν είναι το δεύτερο σπίτι σας. Και πρέπει να το σέβεστε και πρέπει να σέβεστε και λεφτά τα οποία δαπανήθηκαν από έναν άνθρωπο και να φτιάξει ένα σκέψου, πολύ όμορφο χώρο. Σκέψου τι γίνεται στην 1 και στην 3. Σκέψου τι γίνεται εκεί πέρα. Εντάξει. Πρέπει λίγο να ξεκολλήσουμε αυτό το πράγμα. Όπως μου έλεγε ο κ. Λοδωρή στο προηγούμενο μέσο να πω, να ήταν ένα λέει, είχε μια σημαία λέει και βαρούσε λέει, τη τζαμαρία του εστιατορίου. Για ποιο λόγο να το κάνει αυτό δηλαδή? Έκανε. Βαρούσε, χτυπούσε ή πάνω στο. Στο τέτοιο, στο. Πώς λέγεται μωρέ, πάνω. Γυψοσανίδα. Γυψοσανίδα, Χρήστα, θάνα, γεια σου. Λοιπόν, σε γυψοσανίδα βαρούσε μια σημαία σε κάθε φάση που έκανε ο Άρης με τον Απόλλωνα Σμύρνης, ήταν και πολλές. Και μετά πήγαινε βαρούσε πάνω στην Τζαμαρία. Να σέβεστε λίγο τους χώρους του γηπέδου, όχι μόνο το εστιατόριο τώρα επειδή και το καφέ. Πληρώνει στήρο, ρε φίλε αυτό. Μπορεί να τα σπάσει όλα. Να σέβεστε λίγο το γήπεδο. Είναι σαν τα μπουζούκια εκείνο με το. Είναι αμαρτία από το Θεό. Γιώργο Ρίξτο. Ηλία Ρίχτο. Ναι. Είναι αμαρτία από το Θεό. Σεβαστείτε λίγο το χώρο που πάτε. Για 90 λεπτά. Άντε για κανένα μισάρο παραπάνω. Αντιπαθήσεις τώρα. Τι αντιπαθήσεις, ρε Χρήστα. Εγώ είπα ότι μπαίνουν τζαμπατζίδες, εσύ λες κάνουν ζημιές. Αντί να πεις για το λαό. Με έναν, δύο χαζούς, δεν θα τσουβαλιάσουμε τους 20 που πηγαίνουν στο γήπεδο και άλλους. Κάποιοι άλλες εκατοντάδες χιλιάδες που βλέπουν τον Άρη. Αλλά αυτούς τους δύο, δηλαδή και εσείς άμα είστε στο γήπεδο και βλέπετε κάποιον πάει να κάνει μια βλακία για να μην το πω αλλιώς, τραβήξτε τον λίγο. Φίλε, αυτός που σπάει τη λεκάνη είναι δολιοφθορά. Ή φυσικά και είναι δολιοφθορά. Εντάξει, δηλαδή είναι αμαρτία από το Θεό. Ωραία, έχει κάμερες να το βρούνε. Δεν σου τα λέει τα κάμερα. Δεν νομίζω εκεί μέσα να έχει, φαντάζεσαι. Να βάλουμε και εκεί κάμερες δηλαδή. Τέλος πάντων. Θα πάμε στο break, θα ασχοληθούμε μετά. Πέρα από την άσχημη, λοιπόν, αυτό το είναι κάτι το οποίο είναι άσχημο. Την άλλη είναι η εικόνα μαγική στο γήπεδο στο Βικελίδης. Είναι πολύ όμορφη. Τόσο πολύ κόσμο. Είναι ένα ποδοσφαιρικό απόγευμα. Γεμάτο γήπεδο. Έτσι. Με τον Όφι έπαιζε. Τον παραπροτελευταίο. Γεμάτο γήπεδο. Εξαιρετικό κλίμα. Αλλά αυτό που γούσταρα και εγώ, γιατί εντάξει, εγώ είμαι και πατέρα. Δηλαδή δεν υπάρχει. Και σκέφτομαι την τρέλα όλων σα, των πατεράδων και των μανάδων τώρα. Okay, εγώ έφερα το Χριστάκο μου μέχρι πρώτη, στο Σαγοράκι. Το να έχουν φτάσει στο σημείο τα κορίτσια μου να ζητάνε να έρθουν στο γήπεδο. Αυτό, παιδιά, είναι η μεγαλύτερη αλήθεια σήμερα, ανήμερα πρωταπριλιάς. Είναι η μεγαλύτερη αλήθεια για το γήπεδο, για το τι πρεσβεύει το Βικελίδης. Για το πώς έχει διαμορφωθεί η κατάσταση. Γιατί τα παιδιά που δεν αντιλαμβάνονται όσα αντιλαμβάνεται ένας μεγάλος γύρω από το ποδοσφαιρικό γήπεδο, έρχονται για την τρέλα αυτή που βλέπουν, για τις φωνές, για την ατμόσφαιρα, για το γεμάτο γήπεδο, για τις κίτρινες φανέλες. Ντύνονται στα χρώματα του Θεού του πολέμου. Φοράνε μπλούζα του Άρη, τη ζακέτα, παίρνουν το κασκόλ, βάζουν το καπέλο. Όλο αυτό είναι μια ολόκληρη διαδικασία. Τελετή. Κυριολεκτικά στο σπίτι πριν ξεκινήσουμε για να έρθουμε στο γήπεδο. Εδώ άλλος που είναι ντυμένος από πάνω μέχρι κάτι ο δικός μου Άρης, λέει μπλούζα φοράω, μπουφάν φοράω, κασκόλ έχω, καπέλο. Μπαμπά δεν έχω, από κάτω παντελόνι Άρη δεν έχω. Όταν το παιδί μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία με την αθότητη ψυχούλα που δεν βλέπει ούτε σέζο χθες ούτε οτιδήποτε άλλο και το μόνο που αντιλαμβάνεται και καταλαβαίνει είναι
την ατμόσφαιρα, τον πανηγυρισμό στον γκολ. Και την πινελίκια στη μάνα του. Πες το. Του ιδιοκτήτη του Όφη που πανηγύρισε στο 0-1. Αλλά αυτά είπαμε να μην τα ακούν τα παιδιά. Ήμασταν ακριβώς δίπλα. Εντάξει. Και αυτοί πανηγυρίζουν, ρε παιδιά. Μου έχετε βγει έξω από τη σουίτα. Δεν ξέρω, είναι. Ναι, okay. Έχει κάνει Αμερική. Κανένα τίποτα έτσι. Αυτό είναι. Απλά στο γκολ τρώει μπινελίκι. Λογικό. Και του πάνε οι security και του λένε: ρε παιδιά, σε έχουμε δώσει μια σουίτα. Καθίστε κάτω. Αυτοί βγήκαν στα κάγκελα μπροστά. Η δράση φέρνει αντίδραση. Στο plexiglass. Είναι λογικό. Πανηγυρίζουν στο γκολ. Κάνουν στο. Ο Πουρσανίδης έμπειρος. Μες στη σουίτα. Έμπειρος ο Πουρσανίδης. Πανηγυρίζουν στον γκολ, κάνουν άχρηστη φάση. Okay. Κάνε και λίγο. Είχε λάθος χθες το δίκτυο. Πάντως έχει πολλές προσωπικότητες πάνω στη σουίτα. Δίπλα μου ο Άγγελος Αναστασιάδης. Εμένα ήταν δίπλα μου σήμερα. Okay. Ο Άγγελος Αναστασιάδης. Ωραία. Λοιπόν. Τώρα στον γκολ το 2-1 όμως Μπούση με την πουράκλα. Και φεύγει στο 2-1. Κάτσε να δεις. Γιατί κάτσε να δεις και το τρίτο. Γιατί 90 πήγε το μάτς. Μεταξύ διαβάζω τους φίλους μου εκεί στο γεντί που λέει χαιρετίσματα στην Κρήτη. Ο Σέζος χθες δίνει ανύπαρκτο πέναλτι. Ρε εσείς. Ήμαρτο ρε. Ήμαρτον. Η φάση επόμενη εξαφανισμένη δεν υπάρχει πουθενά. Η φάση του την κινεί στο 80 δεν υπάρχει πουθενά. Ρε παιδιά, γράψτε. Ο Άρης ήταν καλύτερος και χάσαμε. Και κάνουν και μαθήματα δημοσιογραφίας κάποιοι κάτω από την Κρήτη. Πάλι τώρα εδώ σήμερα. Σε συναδέλφους, γιατί γράφανε για συναδέλφους στη Θεσσαλονίκη. Κάνουν μαθήματα δημοσιογραφία. Δεν ήρθαν πάντως φέτος. Ή δεν ήρθαν. Μετά τα Εβραίοι και τέτοια. Θα φυσούσε πολύ. Η απάντηση βέβαια, η απάντηση δόθηκε στο γήπεδο. Για τις αηδίες αυτά περί Εβραίων κτλ. Αλλά εντάξει, είπαμε ρε παιδιά. Μια Mercedes πήρατε. Ήρεμα. Ήρεμα. Είναι ανάγκη να γράψετε τις μπούρδες για Εβραίους και τέτοια. Ειδικά εσείς που είστε στην Κρήτη. Και κατά καιρούς έχετε δεχτεί τέτοιου είδους bullying. Τέλος πάντων, το ξεπερνάω αυτό και λέω ότι η εικόνα λοιπόν με όλα αυτά τα παιδιά στο γήπεδο είναι ό,τι καλύτερο. Είναι ό,τι καλύτερο. Και είναι και μια απάντηση γενικότερα σε όσους ήθελαν να εξαφανίσουν αυτή την ομάδα από την πόλη. Αλλά βλέπετε, παρά το γεγονός ότι ο συμπολίτης πάει να πάρει το πρωτάθλημα. Το πήρε βασικά το πρωτάθλημα. Έχει αυτή την παρουσία. Είναι αίτητος, κερδίζει παντού. Το Αριανάκι είναι στο Βικελίδης. Κυκλοφορεί με τη φανέλα του Άρη. Και αυτό είναι πολύ πιο σημαντικό όταν υπάρχουν σιρήνες. Το Αριανάκι ξέρει γιατί είναι στο Βικελίδης. Γιατί είναι φυσιολογικό, μισό λεπτό. Είναι φυσιολογικό το Αριανάκι να είναι ντυμένο στα χρώματα του Άρη όταν υπάρχει γκάλις και είσαι ο νούμερο ένα στη χώρα. Είναι φυσιολογικό ο Παοκτσής να μην έχει ιδιαίτερο πρόβλημα να κάνει το παιδί του Πάοκ αυτή τη στιγμή. Του λέει είμαι πρώτος. Είμαι η καλύτερη ομάδα. Είναι απλό. Δεν χρειάζεται την επιτυχία. Δεν χρειάζεται να τον ψήσεις τον άλλον. Όταν όμως υπάρχει το Αριανάκι και επιλέγει Άρη, κάτι σημαίνει αυτό. Και είναι πολύ πιο ισχυρό το κίνητρο από το κίνητρο της επιτυχίας. Κάτι δείχνει για τον οπαδό καταρχήν του Άρη. Για το πόσο διαφορετικός είναι. Γενέθλια ο ένας, γενέθλια και ο άλλος. Δείτε την ευρηματικότητα του Αριανού. Έπεφτε η ομάδα και βάλαν φωτιά σε όλη την πόλη, στην παραλία. Μεταφορικά έτσι. Γιορτάζει η ομάδα τα γενέθλια της φέτος, τα 105 χρόνια, πάνε στα κάστρα και φωταγωγείται όλη η πόλη χωρίς μπουτάρι. Ίσως στην παραλία και έβλεπες πυροτεχνήματα και τους πυρσούς. Υπήρξε σκηνοθεσία καταρχήν. Πάμε να ανάψουμε ένα πυρσό Άριο, ρε. Δεύτερη φορά. Έγινε ολόκληρη τελετουργία. Οργάνωση. Αυτά δεν είναι τυχαία πράγματα. Και αν μπορέσουμε από μόνοι μας να διορθώσουμε πέντε πράγματα, ένα για μένα, ένα και αυτό με τους τζαμπατζίδες, για να ισχυροποιήσουμε την ομάδα μας. Παιδιά, καλός ή κακός, αυτή τη στιγμή έχουμε τον Καρυπίδη. Ο Καρυπίδης δεν έχει ένα σεντούκι με λίρες. Ούτε γεννάει λεφτά. Είναι συγκεκριμένο δυνατοτήτων
Έχει βάλει πάρα πολλά χρήματα από αυτά που έχει στην άκρη για να διαθέσει για την ομάδα και δεν του περισσεύουν. Μπορεί να βάζει και κάποια συγκεκριμένα χρήματα από ό,τι έχω αντιληφθεί εγώ κάθε χρόνο. Χρειάζεται στήριξη και από εμάς. Ο άλλος βλέπει γεμάτο γήπεδο, νομίζει ότι αυτό εξαργυρώνει σε χρήματα. Δεν είναι έτσι. Και όταν λοιπόν, και σας δίνει και ένα ντόμινο, όταν λοιπόν διαθέτει αυτά τα χρήματα για την αδειοδότηση, διαθέτει χρήματα για διάφορους άλλους σκοπούς και δεν προσθέτει χρήματα από τα έσοδα της ομάδας, γιατί φέτος δεν είχε και φανέλα, μην το ξεχνάτε αυτό, θα μου πεις, ας έβρισκε, θα πει κάποιος. Την άλλη, δεν βρήκε αυτό που ήθελε. Ναι. Θα μου πεις άμα έπαιρνε μια το 200 τη στοίχημα, αλλά την άλλη γιατί να δώσω 200 όταν ξέρω ότι κοστίζω 500. Αυτό. Εντάξει, σχετικά είναι όλα. Γιατί τώρα του λείπουν τα 200. Του χρόνου εγώ πιστεύω θα βρει. Του χρόνου τη, μη σου πω την έχει βρει ήδη, αλλά του λείπουν τα 200. Θα στα βγάλουμε σιγά σιγά. Ναι. Είναι όλα ντόμινο. Καλά, δεν έχεις λοιπόν τα έξτρα 100 για να γεμίσει η μπουτίκ για να σου έρθουν πίσω. Είναι συγκεκριμένα τα πράγματα τα οποία μπορείς να διαθέσεις. Κάνω το Ρίσο, κάνω το Βικελίδης, κάνω αυτό, κάνω εκείνο. Δεν μπορεί λοιπόν να ανταποκριθεί σε όλα στο μέγεθος που θα ήθελε και ο ίδιος και θα θέλαμε και εμείς. Μία ανάσα λοιπόν θα ήταν αν αυτά τα 5.500 εισιτήρια ήταν 8. Οπότε σήμερα έγραφες 12.000-13.000 εισιτήρια. Το πρόβλημα του Άρη λοιπόν για μένα θα λυθεί εν μέρη το καλοκαίρι με πολλά περισσότερα διαρκείας. Ή θα πάει κόσμος και θα πάρει το διαρκείας. Και θα πρέπει να λυθεί και από την ομάδα με καλύτερη, όχι αστυνόμευση, περιφρούρηση όσον αφορά αυτά τα δεδομένα. Γιατί είναι κρίμα να έχεις 17.000 κόσμο και να γράφεις 9.500 εισιτήρια. Είναι κρίμα. Εγώ αν ήμουν Καρυπίδης θα έβγαλα τα διαρκείας, πότε παίζεις με την Ξάνθη την επόμενη μέρα. Δεν είναι τόσο απλό που το λες. Δεν είναι τόσο απλό, το ξέρω. Αυτό ήθελα να συμπληρώσω. Να το οργανώσει σωστά. Να το οργανώσει σωστά. Εντάξει, του χρόνου θα έχει και Ευρώπη. Εκμεταλλεύεσαι και την τρέλα του κόσμου κατευθείαν, δηλαδή που θα είναι στα πάνω του. Πάντως για το κομμάτι με τα παιδιά, το οποίο ανέφερε και είναι πολύ σημαντικό. Επειδή δεν βλέπουμε σε πολλά γήπεδα τη Super League τόσα πολλά παιδιά όπως βλέπουμε στο Βικελίδη, είναι η αλήθεια. Το μεγάλο μπράβο, εγώ νομίζω ότι αξίζει σε σένα. Σε μένα. Σαν πατέρα και σε όλου του πατεράδε. Που βάζουν τα παιδιά σε αυτή τη διαδικασία, που μοιράζονται μαζί τους τις δικές τους εμπειρίες, τις δικές τους εικόνες, που δεν έχουν τίτλους, που δεν έχουν τις τεράστιες επιτυχίες, ειδικά η δική σου γενιά, ας πούμε. Ναι. Ναι, γιατί τίποτα δεν έχουμε δει. Δεν έχει τίποτα. Ας πούμε, ή η προηγούμενη γενιά, ας πούμε, εμένα ο πατέρας μου, δεν μου είπε για πρωταθλήματα, δεν μου είπε για τέτοια πράγματα. Για να με βάλει σε αυτή τη διαδικασία. Εμένα ο παπάς μου έπαιρνε φλίκ και είχαμε τον Βούτσοφ, τον Σαλαμάνο αυτό. Και τον Ιγνάτοφ. Αυτό. Αλλά με έπαιρνε. Άρα. Κυρίως στους πατεράδες μας αξίζει. Σε φυσικά στους πατεράδες μας. Κάνανε... Αυτό ακριβώς. Γιατί να σου πω κάτι. Αυτή τα δικά μας τα παιδιά. Συνέχεια και σε αυτούς αξίζει το μεγάλο πράγμα. Σιγά σιγά είδαν και 5 πράγματα. Είδαν και μια Ατλέτικο. Είδαν και μια καλή ομάδα με Σαραγώσα. Έχει ο Άρης την τελευταία 20 ετία. Έχει βέβαια τις πίκρες τις μεγάλες. Αλλά έχει και 4-5 χρόνια πολύ καλών ομάδων. Ναι. Πολύ καλών ομάδων. Εντάξει. Κόκε ή νωρίτερα με τον Μπάγεβιτς κτλ. Εκεί υπάρχουν χρονιές που Άρης πραγματικά. Θυμίζει τον φετινό. Ή μάλλον ο φετινός θυμίζει εκείνα τα χρόνια. Ναι. Απλά τότε ήταν και λίγο πιο εύκολο να μπει στους ομίλους. Τώρα είναι λίγο δύσκολο. Είναι λίγο πιο δύσκολο. Όχι ανέφικτο. Κοίταξε, δεν είναι ανέφικτο αλλά... με την ομάδα. Ναι, άμα κάνεις μια ομάδα καλή. Γιατί ανέφικτο τον πρώτο χαρακτήριζαν πολύ με την Αύστρια, ας πούμε. Που είχε δύσκολο έργο ο Άρης. Πολύ δύσκολο. Ή με τη Ρεάλ Σαραγώσα που είχε ακόμα πιο δύσκολο έργο. Αλλά πήγε ο Τσαλτίδης στην Ισπανία και φέρει την πρόκριση τότε. Εντάξει. Έτσι. Αλήθεια είναι αυτά. Ναι, τα σκέτα. Δεν θα κάνουμε break, Βασίλη Καβαδιά. Το πάρουμε σε ρίγια για να δει λεπτό τρίλεπτο ακόμα και θα κάνουμε δύο διαλύματα μαζί για να επιστρέψουμε μετά με τη δεύτερη ώρα. Γιατί τώρα, εντάξει, αφού φτάσαμε σε αυτό το σημείο, φτάσαμε και έχει λογοδιάρεια ο Χρήστατος. Εντάξει. Πάλι ξεφύγαμε από τις ώρες μας. Μπράβο λοιπόν σε εσάς τους πατεράδες, πρώτα απ' όλα, και αυτής της γενιάς και της προηγούμενης γενιάς και της προπροηγούμενης γενιάς που βάλατε τα παιδιά σε αυτή τη διαδικασία. Που δεν έχετε ζήσει τίτλους, τεράστιες επιτυχίες κτλ. Είχαμε κάποιες καλές στιγμές στην Ευρώπη, κάποιες ωραίες εικόνες από τελικούς κυπέλλου που δεν ήρθε όμως πάλι ο τίτλος, αλλά εσείς είστε που κρατάτε ζωντανή την κερκίδα και βλέπουμε τις νέες γενιές να έρχονται από πίσω. Και θέλει μεγάλη προσπάθεια κιόλας για να το καταφέρετε αυτό. Και γι' αυτό σας αξίζουν συγχαρητήρια. Γι' αυτό είπα σε σένα.
Γιατί έχει τέσσερα παιδιά. Αλήθεια, τα τρία τάφερα. Τα τρία τάφερε, θα μεγαλώσει λίγο ακόμα και το τέταρτο. Να αφήνω και τη Μαρία, δεν μπορώ, όχι. Έχει λίγα χρόνια ακόμα. Πρέπει να αφήνω και τη μαμά. Γιατί? Ναι. Τέσσερα παιδιά. Εν τω μεταξύ, χθε μα διώξανε τα δημοσιογραφικά. Ωραία, ντροπή. Ήρθα εκεί, μα διώξανε. Μη πω ποιο κάθισε. Έχει χάρη που είναι φίλο μου. Όχι, όχι. Έχει χάρη που είναι φίλο μου αυτό που κάθισε. Όχι. Αλλά τέλο πάντων. Μόνο μου έφυγα. Κύριο, ναι. Εντάξει, τώρα τα παιδιά δεν είναι κάτω τα δημοσιογραφικά. Κοίταξε να σου πω κάτι. Εγώ καταλαβαίνω του συναδέλφου γιατί εγώ το έχω βιώσει. Ο καθένα θεωρεί ότι επειδή έχει μια ιδιότητα ο ίδιο. Μπορεί να οικειοποιείται και τις καταστάσεις. Αν είσαι παλέμαχος ποδοσφαιριστής ή αν είσαι δημοσιογράφος, δεν σημαίνει ότι μπορείς να κάνεις τα δημοσιογραφικά, ο παλέμαχος στα δημοσιογραφικά και ο δημοσιογράφος στα δημοσιογραφικά με τα παιδιά του. Το έχω δει με συναδέλφους αυτό. Και δεν λέω, εντάξει, εγώ είχα και τρία. Δηλαδή έπιασα τρεις θέσεις. Τον πήρα το μικρό αγκαλιά. Όχι. Από τη στιγμή που θα έρθουν οι συνάδελφοι, θα σηκωθείς. Για να κάτσει ο συνάδελφος και για να μην δημιουργήσω πρόβλημα εγώ χθες, σηκώθηκε και έφυγα. Πήγα αλλού. Είμαι δύο διαρκείας, ε. Δηλαδή μπορούσαμε να κάτσουμε. Οκ. Okay. Αλλά έχουν αυτή, αυτό το ίδιο ισχύει για το γήπεδο. Δηλαδή ο άλλος παίρνει ένα εισιτήριο. Πάει και κάτσει στη θέση αυτού που έχει διαρκείας. Φίλε, είναι το διαρκείας μου. Πλήρωσε εισιτήριο. Ο άλλος πλήρωσε διαρκείας όμως. Αυτή η νοοτροπία υπάρχει. Και όταν ήμουν στην ομάδα την αντιμετώπισα πολύ περισσότερο. Δηλαδή υπήρχαν άνθρωποι. Με κάποιους έχω παρεξηγηθεί και με βρίζανε μετά 10 χρόνια για αυτό το πράγμα. Ναι. Καθόντουσαν στις θέσεις που είχαν οριστεί από την UEFA ως θέσεις κάτω από τα δημοσιογραφικά για δημοσιογράφους. Πήγαινε ο παρατηρητής της UEFA και έλεγε «Η θέση 1 ως 15 είναι για δημοσιογράφους. Άδειες να μένουν, ναι, για δημοσιογράφους». Πήγαινε ο άλλος, λέει «Είχα 10 χρόνια διαρκείας εδώ». Ναι ρε φίλε, είχες 10 χρόνια διαρκείας εδώ. Η UEFA όμως λέει ότι εδώ δεν θα μπουν οπαδοί. Το σπίτι σας, αυτό, το τέτοιο σας, το αυτό και δεν τρέπει, εμείς πληρώνουμε, εσείς πληρώνετε και τέτοια. Αυτή είναι η νοοτροπία του ηλίθιου. Πρέπει να αλλάξει από του χρόνου γιατί θα έχουμε πάλι την Ευρώπη και τα πράγματα... Μάλλον εγώ προσπαθούσα να το ρε φίλε, θα φάει η ομάδα πρόστιμο. Από τότε που θα φάει πρόστιμο η ομάδα. Ναι. 10.000 ήταν εδώ μεταξύ. Έλεγε ο άλλος. Εδώ είναι ο... γιατί είναι αυτός ο παδός και τα λοιπά. Γιατί κάτω, εδώ λέει όχι. Ένα με 15 και ναι. Ένα αυτή δεν είναι... Αν δεν φύγουν δεκάρικο και η UEFA δεν ρωτάει. Γράφει την έκθεση του άλλος και κοπανάει. Καθόμουνα 10 χρόνια εδώ. Εντάξει. Και πριν 10 χρόνια καθόταν ο παππούς μου εκεί πέρα. Το 1960. Το 65 μάλλον, για το 63 έγινε το γήπεδο. Ποτέ έγινε. Και για να του πλέξω και λίγο το εγκόμιο, σε αυτές τις περιπτώσεις οι ομάδες έχουν 3-4 άτομα για να πες τα διαθετούν αυτά. Έτσι. Ε, τα έλεγε. Αυτός... Ο Λιουκ. Ο Λιουκ. Πάει να το δει. Λουκ Σμιθ. Αυτό ήταν ένα. Ήμουνα γρήγορο γι' αυτό. Λουκ Σμιθ, φίλε, λεγόταν ο delegate τη UEFA τότε, των τηλεοπτικών. Και έχει κάνει την περίφημη συνέντευξη. Γιατί πολλές φορές κρίνουμε και τους συναδέλφους. Και κρίνουμε καταστάσεις και λέμε «Α, το γήπεδο αυτό, το ένα εκείνο». Χθες μου λέγει ένας «Μία ώρα κάναμε να μπούμε μέσα». Ήρθες τρεις και ήθελες να πεις στις 3 και 5. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Λέει «Είχανε μόνο 10 τουρνικέ». 10 πόρτες έχει. Πώς θα βάλουμε. Πώς θα γίνει. Το γήπεδο είναι του 1963. Το νέο Wembley είμαστε. Εντάξει, καθίστε λίγο. Λέω «Συγγνώμη που δεν ανοίξαμε τον Μπερναμπέου». Παιδιά, να πάτε λίγο πιο νωρίς. Κυριακή. Όχι, έτρωγα πριν. Έτρωγες. Εγώ δεν έφαγα. Ούτε εγώ. Έτσι. Αλλά είναι αυτό το πράγμα, ρε φίλε, ότι θέλουμε να προσαρμόσουμε όλα μας τα δεδομένα. Σου λέω αυτό με την UEFA, το θυμάμαι. Και δίνει στιγμή στον ΠΑΟΚ, τότε, όχι με Ιβάν τώρα, ναι. Τότε είχαν 4. Τώρα έχουμε 2. Τότε είχαν 4-1. Και μου είχε κάνει πλάκα μια φορά ο Λιουκ, τώρα μπορούμε να τα πούμε που έχουν περάσει τα χρόνια. Mm-hmm. Μου είχε κάνει πλάκα ο Λιουκ Σμιθ, μου λέει... ρωτάει, κάνουμε τη σύσκεψη και λέει ποιος θα είναι στην συνέντευξη τύπου. Εγώ λέω. Ωραία, μου λέει. Στα αποδυτήρια. Εγώ. Στη μειχτή ζώνη. Εγώ. Στην. στη συνέντευξη τύπου, λέει, του αντιπάλου προπονητή. Εγώ. Μου λέει, μάλιστα. Και μου λέει, ευτυχώς ήμουνα και πιο ευτραφής. Ευτυχώς λέει, αντέχεις, λέει, και δεν θα έχεις πρόβλημα. Λέει, μπορείς να μοιραστείς. Λέω, ναι. Και την ίδια στιγμή, ναι. Και την ίδια στιγμή έλεγαν 4. Και εμείς θέλαμε τέτοια αποτελέσματα. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι έτσι τα πράγματα. 4 πρέπει να έχεις. Και πρέπει να φτάσεις στο σημείο να έχεις 4. Βήμα-βήμα. Απλά το λέω και για τη δική μας νοοτροπία. Εγώ γι' αυτό χθες σηκώθηκα. Μπορούσα να πω. Εγώ να σηκώ
Το έχω δει να γίνεται από συναδέλφους αυτό. Είναι ο άλλος δημοσιογράφος, θα κάτω και τον Σόιντ εκεί πέρα. Όχι. Τη στιγμή που δεν έχει θέσεις και θα έρθουν συνάδελφοι, θα σηκωθείς και θα πας παραδίπλα. Να είναι ένα άλλο μάτι πιο χαλάρο, πες πάει και έρχεται. Okay. Ρε παιδί μου, εντάξει, εγώ δεν περίμενα τώρα που είχαμε. Βέβαια δεν ήταν όλοι δημοσιογράφοι. Εντάξει, αλλά. Αλλά τέλος πάντων, ναι. Όχι, η προσωπικότητα που κάθισε. Εντάξει, το αξίζει. Εκείνος, ναι, πάει. Το αξίζει. Δεν λέω όνομα τώρα για ευνόητους λόγους, αλλά ναι. Εγώ μόνος μου σηκώθηκα μόλις τον είδα. Αλλά θέλω, λέω ένα παράδειγμα δικό μας για να σας βάλω στο κλίμα. Ότι δεν είναι δικό μας το γήπεδο. Με την έννοια που το. Που το λέμε. Ορίστε, λέει ο άλλος, να δείτε το μποτιλιάσμα στον τον τουρνικέ τι γινόταν. Μόνο ξύλο δεν έπεσε ανάμεσά μας. Τι να κάνουμε. Πρέπει λίγο να προσαρμοστούμε. Πρέπει να μάθουμε, να σας πω κάτι, δηλαδή πάτε, πού να σας πω, σινεμά. Θα πας λίγο. Όχι σινεμά, στο αεροδρόμιο. Εκεί πάτε παραπέντε. Γιατί στο αεροδρόμιο πάτε 45 λεπτά νωρίτερα. Και πάλι αργά θεωρείται. Ναι ρε παιδί, μόνο ναι. Δεν έχεις τσάντα. Ναι. Γιατί πας 45 λεπτά νωρίτερα. Γιατί ξέρεις ότι αν πας παραπέντε δεν μπήκες. Δεν λες όμως πετάω 10, πάνω από 10 παραπέντε. Το γήπεδο φυσικά δεν πρόκειται να γίνει ποτέ έτσι. Το αντιλαμβανόμαστε. Απλά λέω ότι όσοι έχουν καλή διάθεση θα πρέπει να πάνε προς αυτή την κατεύθυνση. Ένα άλλο θέμα πέρα από αυτά τα δικά μας και τα λέμε γιατί είμαστε μια εκπομπή, είναι All About Aris και πρέπει κάποια πράγματα να τα λέμε που απασχολούν όλους σας και όλους μας. Και βέβαια, πρόσεξε, υπάρχουν και θέματα άλλα. Της βελτίωσης της ΠΑΕ σε συγκεκριμένα πράγματα. Περισσότερους σεκιουριτάδες. Πιο ικανούς με τη διαδικασία. Δεν είναι, δεν φταίει, μην το ρίχνουμε στον κόσμο μόνο. Οκ, okay, ο κόσμος να πάει λίγο νωρίτερα. Αλλά να βελτιωθεί και η ΠΑΕ πάνω σε αυτό το κομμάτι. Νομίζω ότι από το χρόνο αυτά θα γίνουν θέλοντας και εμείς, γιατί πας σε άλλα δεδομένα. Ωραία. Και πρέπει να είσαι πιο. Δεν είναι δηλαδή να πούμε μόνο για τον κόσμο. Έτσι. Πρέπει και η ΠΑΕ να βελτιωθεί σε ορισμένα θέματα. Αλλά αμφότεροι. Τι λέει ο 779 για τα μηνύματά του, η διοίκηση. Η διοίκηση να πιέσει για ξένο διαιτητή με Παναθηναϊκό και Ατρόμητο, δύσκολα. Ενώ σχεδιασμού αξίζει ανανέωση ο Μαρτίνες, ένα λόγο παραπάνω, αν ο Τόνσο παίζει ένα στα τέσσερα μάτς. Θα πούμε συνέχεια τι έγινε με τον Τόνσο χθες. Ο Τόνσο δεν θα παίζει ένα στα τέσσερα μάτς, παιδιά, του χρόνου. Θα κάνει προετοιμασία και θα παίζει κανονικά. Ναι. Το ότι ο Τόνσο μπήκε λίγο βιαστικά με τον Λεβαδιακό και έγινε αυτό το οποίο έγινε. Εκεί κάηκε στην ουσία. Και κάηκε, δεν σημαίνει ότι θα είναι καμένος και του χρόνου. Η Γκάμπα είναι πολύ ύπουλο σημείο. Τέλος πάντων, βέβαια, να σου πω κάτι. Είναι και αυτός λίγο επιρρεπής, είναι η αλήθεια. Φοβάται και λίγο. Να ξεφοβηθεί. Είναι λίγο και στο μυαλό του ποδοσφαίρου. Τέλος πάντων, θα πούμε μετά αγωνιστικά και για τον Τόνσο. Τι άλλο λέει. Ήταν καλή επιλογή ο Σέζος από Περέιρα. Με αυτόν τον κακορίζικο κάναμε τις χειρότερες ήττες σε Τέλη και Λεβαδιακό. Άγγιζε επιλογή, μπας και γκέλαρε ο Άγγιζε. Κοντά φτάσαμε. Κοντά φτάσαμε αυτό. Αλλά εντάξει. Έβαλε και αυτό το χεράκι τόσο μπορούσε, αλλά δεν. Εντάξει. Μα τι γέχω. Δεν παθαίνω τίποτα. Ο πιο βελτιωμένος με διαφορά ποδοσφαιριστής του Άρη. Γύρω, ναι. Και μία ακόμα απάντηση στους καταστροφολόγους και ψεύτες, οι οποίοι προσπάθησαν να πλήξουν την ομάδα. Ότι ο Ματίγια και ο Ματέο Γκαρσία δεν παίζουν γιατί έφυγε ο Ερέρα. Αυτά είναι καλά να τα θυμάστε. Να δείτε τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι έβγαλαν χολή τότε, αριανοί, οι οποίοι έχουν κρυφτεί τώρα. Κύριε Κώστα, τι λέει κύριε Κώστα, θα μας βγεις να μας πεις για τον Μανάβη. Πρώτη γραμμή, τη δεύτερη ώρα. Κύριε Κώστας. Πώς τον λέγανε τον Παντελή, Ταβερνιάρη. Ταβερνιάρη. Άλλο κριτική, άλλο απαξίωση. Τώρα τι έκανε ο Ταβερνιάρης. Έβαλε τα καρτούτσα με το κρασί και τις πατάτες τηγανιτές και τα κεφτεδάκια και παίζουν μπάλα. Άλλο κριτική, άλλο απαξίωση. Παλτό ο Λάρσον. Αυτό δεν το είπε κανένας. Γραπτά τα έχω. Να σου στείλω την Λάρσον. Μετά το Λεβαδιακό. Μαζί ήταν με κάτι ευχές για καρκίνους και ο τέτοια. Ο Λάρσον που ήταν στο 60% ετοιμότητας χθες. Παλτό ο Λάρσον. Και μπορεί να λέω και πολύ, μπήκε μαζί με τον Μαρτίνες. Ήταν οι δύο αλλαγές που αλλάξανε σε πολύ μεγάλο βαθμό. Για ξύλο ο Μαρτίνες. Τραγική επιλογή ο Ντιγκινή. Ο Ντιγκινή. Δεν λέω για τον Ματέο. Που τώρα τον αποθεώνεται. Καλά, ρε δανεικό παιδάκι από τη Λας Πάλμας. Γιατί αυτή είναι η νοοτροπία. Έφυγε ο Πλατέλας και σκίζατε τα διαρκείας. Ο Ρόουζ. Τι κουλάρα έχει βάλει χθες αυτό το παλικάρι.
Το παλικάρι αυτό έχει βάλει γκολάρα από τη μία. Τι σεντερφόρ. Αλλά το παλικάρι αυτό. Ναι. Το παλικάρι αυτό, φίλε, χθες είναι για ξύλο στο πρώτο ημίχρονο. Εντάξει, έκανε λάθη και αυτό αρκετά, οκ. Okay. Απ' τη μία παλικάρι σεντερφορίσιο και μετά. Στόπερ τον πήρα, φίλε. Σβήνονται όλα. Είναι τραγικός στο πρώτο ημίχρονο. Τραγικός. Τράτζικ. Στο πρώτο ημίχρονο γενικότερα μαδαδένει. Και στο δεύτερο ημίχρονο πάλι, εκεί που φεύγει πάλι ο Μαυρούλης, πετάει αετό. Και αυτό και ο Δέλη στο δεύτερο. Απλά ο Δέλη είναι τόσο καλό στο δεύτερο ημίχρονο. Φίλε, πόσες κεφαλιές έχει πάρει. Αυτό ο Φερέιρα δεν είναι άσχημο. Άσε μαζε Παπαδόπουλο τώρα. Φερέιρα δεν είναι. Τον είδε, έτρεξε επειδή έκανε ένα σπριντ. Πάμε break. Περίμενε, έχουμε δύο λεπτά. Έχουμε δύο διαλύματα. Χρήστε. Δεν πειράζει, ένα έχουμε διάλειμμα. Δύο έχουμε. Ένα έχουμε. Ένα έχουμε. Λοιπόν. Ο Φερέιρα που λες και ο Περέιρα και όλοι οι υπόλοιποι θα έρθουν στον Άρη και ακουτουλάει μεταξύ τους. Δεν υπάρχει κανένας Φερέιρα. Παίκτης 30.000. Γιατί μετράς τον παίκτη με το... Γιατί αυτή είναι η αξία του. Δηλαδή... Γιατί δεν μπορεί να παίξει ούτε στο οικογενειακό διπλό του Άρη. Άσε το Φερέιρα. Γιατί η ποιότητα που έχει είναι μηδαμινή μπροστά στην ποιότητα του παίκτη του Άρη. Άσε το Φερέιρα που μπορεί στον Άρη να μην πιάσει. Okay. Δηλαδή αν βρει ένα παίκτη ο οποίο είναι πολύ καλό ταλέντο, άσχετα με τον παίκτη του, σου λέω. Και είναι στα 30-40 χιλιάρικα, δηλαδή γιατί να μην τον πάρει. Πρέπει να μπει στη διαδικασία. Αυτό λέγεται Λαβράκη. Ναι, Λαβράκη. Αυτό τον βλέπω. Αυτό 10 χρόνια 30 χιλιάρικα παίρνει. Σε κάθε παίκτη να δίνω εξαψήφιο. Δεν είναι αυτό λογική. Όχι, ρε φίλε. Εντάξει, αυτό δεν είπα να δίνει εξαψήφιο, αλλά αυτή είναι η αξία του. Μιλές όμως ότι αν. Είναι ένας παίκτης ο οποίος ξεχωρίζει λίγο περισσότερο από τους κακούς ποδοσφαιριστές β' εθνικής που έχει ο Όφη. Είναι παίκτες β' εθνικής. Πρέπει να βρίσεις και Λαβράκια. Είναι παίκτες β' εθνικής. Και αυτός επειδή έχει μια ταχύτητα που αν ήταν ο Βέλεθ χθες θα τον είχε κάνει γιο-γιο. Γενικά μιλάμε, άσε το Φερέιρα. Ναι, γι' αυτό λέμε τώρα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε στο break. Αμάπια με τον break. 2-3, 10, 287 και 3 οκτάρια. Ο λόγος τώρα σε εσάς για το χθεσινό παιχνίδι και όχι μόνο. Ανοιχτές οι γραμμές μέχρι και τις 7 που θα πάμε παρά για κανένα 40 λεπτό ακόμα. Για να τα συζητήσουμε και μαζί. Πώς είδατε εσείς το χθεσινό παιχνίδι. Πώς κρίνετε το Ματέο Γκαρσία, πώς κρίνετε το Μαρτίνες, πώς κρίνετε όλους όσους είδαμε χθες στο χορτάρι. Πώς κρίνετε το Σέζο. Εξαιρετικό, σαν και νομίζω ότι όλοι την ίδια κρίση έχουν. Αλλά τώρα δηλαδή να σου πω κάτι. Εκείνη η φάση του την κινεί με τον Άστο. Το κεφαλοκλείδωμα. Τον έχει πιάσει. Και τον τραβάει πίσω. Γιατί άντε πες μέσα στο κόρνερ, είναι ο Σασιερμάς μέσα στην περιοχή. Οκ. Okay, που πάλι είναι μπροστά. Αλλά άντε πες πάει και έρχεται. Αλλά εκείνη τη φάση τώρα με τον την κινεί και τον Άστο. Που είναι και δεύτερη κίτρινη στον Άστο και είναι κόκκινη. Τον έχει πιάσει. Τον τραβάει κάτω. Ο Νάστος που δεν πήρε κίτρινη ούτε στο πέναλτι. Ούτε στο πέναλτι. Στο χέρι. Πάμε στον πρώτο φίλο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σας. Γιάννης. Γεια σου, Γιάννη. Συγχαρητήρια στην ομάδα μας. Ένα δύσκολο τρίποντο που το θέλαμε. Και ας θυμηθούμε λίγο κάποιοι που ήθελαν 7 γκολ. Μπορούσαμε να βάλουμε 7. Θα μπορούσαμε να χάσουμε κιόλας. Όταν ήμασταν σοβαροί, αυτό το τρίποντο που θέλαμε τόσο πολύ το πήραμε. Η ομάδα κρατάμε ότι δεν ξεκίνησε καλά, δεν ήταν σοβαρή. Ήταν πολύ σοβαρή στο δεύτερο ημίχρονο και κάτι το οποίο δένει την ομάδα με τους φιλάθλους. Ήταν και οι φιλάθλοι σοβαροί, εάν συμφωνείτε σε αυτό. Ναι. Στήριξαν την ομάδα και δείχνει ότι σήμερα είναι ένα πακέτο αυτοί που είναι μέσα στον αγωνιστικό χώρο και εμείς που είμαστε απ' έξω. Έχουμε πάει σε ένα άλλο επίπεδο. Δεν είναι εκείνη η ιστορία της Λαμίας, αν θυμάστε. Ναι. Λοιπόν. Εντάξει, αυτό βοηθάνε και τα τελευταία αποτελέσματα όμως και, εννοείται, και το ότι η ομάδα βαδίζει ολοταχώς. Ξέρετε, μετά τη Λαμία υπάρχει ιδιαιτερότητα. Ωραία, ναι, ότι εντάξει. Ο αποκλεισμός του κυπέλου. Γιατί κατευθείαν ναι. Ήταν η διακοπή και μετά μπήκε η ομάδα ξανά στο κήπεδο και το μάζει με τη Λαμία. Ο κόσμος ακόμα είχε στο μυαλό του εκείνο το μάζει με τον Εργοτέλη. Και ήταν λίγο φορτισμένος έως πολύ. Είχαμε θέματα και ούτε η ομάδα γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Σήμερα που ο συμπολίτης παίρνει το ή πήρε το πρωτάθλημα, εν πάση περιπτώσει δεν ξέρω τι έκανε, το μεγάλο γεγονός της πόλης είναι ο Άρης, παιδιά. Δεν κουβεντιάζει κανένας για τον ΠΑΟΚ που παίρνει το πρωτάθλημα, κουβεντιάζει για τον Άρη που γύρισε και γύρισε έτσι πως γύρισε. Ναι. Φυσικά η αναδρομή που έκανε ο Χρύσανθος με τους πατεράδες που κι εμείς ήμασταν παιδιά και μας πήραν
Και εγώ πήγα και στον τελικό 7 χρονών. Ήμουν τυχερός, τυχερός, το 70. Ναι. Λοιπόν, πώς να μην είμαστε αριανοί, εμείς, τα παιδιά μας, τα νύψια μας, το αριανάκι σήμερα περηφανεύεται για τον Άρη. Μεγάλη υπόθεση. Θα ήθελα να πω για τον διαιτητή, ο οποίος, τι να τον πεις, παιδιά, έφαγε 3 μπέναλτ τα κατάπια, έφαγε μια κόκκινη κάρτα, τουλάχιστον δεν έδειξε, και τον φύγαν 2 κόρνερ μπροστά στα μάτια του. Α, ναι, αυτό το ξεχάσαμε να πούμε. Δηλαδή, ειδικά το πρώτο corner του Γιουνές είναι... Δεν θα μας τρελάνουν. Είναι δυνατόν. Να μην βλέπω αυτά τα πράγματα. Το άλλο είναι κεφαλιά, λες, άντε, τα κεφάλια σηκώ. Το σούτ όμως πώς μπορεί να μην το βλέπει. Εκείνο το μπέναλ που τον έκανε κεφαλοκλείδωμα, ποιο μπέναλ θες να δώσεις, ρε φίλε. Πες μας ποιο θέλεις να δώσεις. Διάλεξε ένα να δώσεις. Θα ήθελα να πω, γιατί είπατε κάτι για τους συναδέλφους σας, τι είναι αυτοί από το Γιατίν Κουλέ κάτω, από το Ηράκλειο, ξέρω εγώ κλπ. Ας δουν και ας ακούσουν τις δηλώσεις του Χάινε Βέρα, που προς τιμήν του, και αυτό μένα με γεμίζει πολύ, όπως έβγαλε το καπέλο στον Άρη ο Χιμένεθ, όπως όλοι οι προπονητές που χάνουν από τον Άρη, στην Τρίπολη και παντού. Ένας παντού. Δεν το έβγαλε και ιδιαίτερα και προσπάθησε να κρυφτεί τη διαιτησία, αλλά εντάξει. Ποιος? Ο Λουτσέσκο. Ας το Λουτσέσκο, να μιλάμε για προπονητές, δεν μιλάμε για σκουφάκια. Έχεις δίκιο, συγγνώμη. Άσε το, ας το Λουτσέσκο τώρα, ας τους ανθρώπους αυτούς. Ναι. Λοιπόν, ας ακούσουν το Χάινε Βέρα που είπε τόσο ξεκάθαρα και όμορφα, κέρδισε η καλύτερη ομάδα και με διαφορά. Τι άλλο να πούμε. Τώρα, έχουμε ένα θέμα, παιδιά, με τα μπέναλτ. Εμείς το διακομωδούμε, εντάξει. Όχι, δεν το διακομωδούμε. Ίσα-ίσα. Ίσα-ίσα που σημειώσαμε και το αναδείξαμε. Εγώ θα το πω έτσι και λίγο και εγώ έτσι, χαριτολογώντας, να ελαφρύνω λίγο το μέγεθος του γεγονότος, γιατί είναι μέγεθος αυτό, ότι το καλοκαίρι αυτούς που θα πάρουμε ή αυτόν που θα πάρουμε θα πρέπει να ψάξουμε να δούμε και τι επιδόσεις έχει στον πέναλτ. Ναι, σωστό και αυτό. Ξέρω εγώ, τι να πω. Θα βάζουμε τείχους μπροστά από το πέναλτι. Θα βάζουμε τείχους. για να τα βάζουμε. Κοίταξε, εγώ συμφωνώ που δεν το χτύπησε ο Τικίνη. Δεν ήταν καλό μπέναλτ με τον Απόλλωνα. Ναι, αλλά δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Είναι ο πρώτος στη λίστα. Αυτή ναι, τέλος πάντων, δεν μ' άρεσε και εκείνο το μπέναλτ. Εν πάση περιπτώσει, μια αγωνία να βρουν και να το χτυπάνε δυνατά. Του Ματέου ήταν καλύτερο το μπέναλτ. Αλλά δεν ήταν. Γκολ. Να είσαι καλά. Καλές επιτυχίες. Πάμε στον επόμενο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Ρε Παπαδόπουλο, τι ανάλυση ρε. Τι χρήσα να σας προστάσεις, δεν μετράει μία. Αλήθεια είναι αυτό που λες. Τι με μαγιές, ακούει ανάλυση ρε παιδί. Τι χρήσαμε και καζά τώρα. Πάλι με διάθεση. Ακόμη και ο Χρήστος μαθαίνει από σένα. Ναι. Δεν μου λες. Ρε φάς. Ο Ρος και ο Λάρσεν δεν είναι λαβράκια. Για το καιρό που τα πήραμε και με τα λεφτά που τους πήραμε. Εσύ περίμενες. Εγώ δεν περίμενα. Δεν έδωσες λίγα λεφτά για να πάρεις τον Λάρσον. Ο Λάρσον δεν το θεωρείς λαβράκι λόγω των χρημάτων που λέει ο Χρήστος. Ο Λάρσον, παιδιά, είναι αυτή τη στιγμή το ακριβότερο συμβόλαιο που έχεις. Γιατί μαζί με τον Μπρούνο Γκάμα. Άρα λες, δεν είναι λαβράκι. Δεν μου λες, είναι στοχευμένα μια καλή επιλογή. Ναι, συγγνώμη λίγο. Σε άλλες ομάδες με άλλους παίκτες, η ποιότητα του Λάρσον παίρνουν 300 χιλιάρικα. Όχι, θα πάρουν 800, αλλά και ο Λάρσον. Και ένα εκατομμύριο και παραπάνω. Ο Λάρσον. Είναι αυτό λέω. Η δηλαδή επιτυχία λεφτά, για τον Άρη είναι ότι πήρε πολύ καλούς ποδοσφαιριστές φέτος. Και το ίδιο ισχύει. Με τον Άρη, σύγκριση με άλλους παίκτες άλλες ομάδες. Περίμενε, ρε, βιαστικέ. Και τους βλέπεις και λες, είναι δυνατόν. Περίμενε, βιαστικέ. Καταρχήν είναι παιδαράς. Άκου, ρε, παιδαρά. Άκου λίγο. Μα δεν ακούς. Ο Ματίγια, ο Βέλεθ, ο Λάρσον. Αυτή είναι η αξία της επιτυχίας του Άρη στις επιλογές τους. Είναι ότι τους πήρες με λιγότερα χρήματα. Γιατί εκμεταλλεύτηκες καταστάσεις. Ο Λάρσον ήθελε να φύγει από την Τουρκία. Και την κοινή άσχημος είναι. Ο Ματίγιας άσχημος είναι. Ο Ματίγιας όχι, δεν είναι άσχημος. Και την κοινή είναι ωραίος. Παλεύουν τα παιδιά. Πρώτον είναι το σκάουτινγκ το οποίο κάνει η ομάδα. Και από εκεί πέρα. Δεν θέλω να μιλάω μαζί σου. Με το Χρήστο δεν θέλω να μιλάω. Είναι η ικανότητά της ο διαπραγματευτικός. Μετά τις 6.30 που θα φύγω θα μιλάτε μαζί του. Κάτσε. Πάμε, ναι. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι και να κλείσω. Χρήστο, ναι. Ακούς, όταν εγώ πάω στην Τρία, έχω διαρκείας, δεν έχει σχέση. Ναι. Παλιά πήγαινα κι αλλού. Όταν οι παίκτες τελειώνουν, ας απευθύνονται σε όλο το γήπεδο κυκλικά και όχι μόνο στη θύρα Τρία.
που βαράνε παλαμάκια και τέτοια. Είναι το ίδιο φανατική και οι άλλοι, γιατί είμαι ένα συντρία. Εγώ δεν μ' αρέσει αυτό που έρχονται μόνο συντρία και άρισα-άρισα. Να γυρνάνε, να είναι στο κέντρο και να βλέπουν όλο το γήπεδο. Και οι άλλοι έχει κάτι, όχι ο κάτι, χθες 18.000 ήταν πετσιά όλοι. Δεν είναι πιο φανατική η συντρία. Εγώ σου λέω συντρία παλά. Δεν είναι μόνο όλο το γήπεδο να κάνουν ένα κύκλο και να απευθύνονται σε όλο τον κόσμο. Συμφωνείς? Αν ακούει ο Δέλη λοιπόν που τους οργανώνει. Χρειάζεται να συμφωνείς αυτό που λέω. Όχι. Άμα έρθω από εκεί, σε πρόσβαλα επειδή το κάνει ο Παπαδόπουλος καλή ανάλυση. Γι' αυτό... να τα λες τον Παπαδόπουλο την άλλη φορά. Άντε, γεια. Έχουμε άλλο Βασίλη. Στον επόμενο, χαίρετε. Γεια σας, μπορώ να μιλήσω ή θα με κλείσετε? Αδελφέ μου. Αδελφέ μου. Αδελφέ μου, πάρε Βασίλη μου, ναι, πάρε, πάρε. Τι θα με κλείσεις πάλι? Όχι ρε, όχι, όχι, εσύ είσαι εδώ πέρα, καλά, έχεις ένα πεντάλεπτο δικό σου. Αν με κλείσεις πάλι, όχι, θα πω στον αέρα, τους είπα προχθές. Δεν σε κλείνω, όχι. Η αυτοκτονία θα είναι πιο ανώδυνη. Να ξέρεις. Λοιπόν, βασικά καλησπέρα σας. Χαιρετίσματα στο κυτρινό μαύρο πευκοχώρι. Έχει δει το βίντεο της ΠΑΕ που ανέβασε τώρα? Την παρακάμερα. Κάτσε τη δω, ναι. Το δω. Τι έχει? Το είδες? Όχι, εγώ δεν είδα ακόμα. Εμένα έχει? Όχι, εσένα δεν έχει, φίλε. Εσένα έχεις τέλειο? Αχ, δεν είναι αυτό. Όχι, άλλο ήθελα να πω. Ναι. Δες πώς φωνάζει Άρης ο Δελιζής στα χέρια. Αυτό, όποιος το δει, ας πάει στο τέλος και όταν κάνει τα χέρια ο Δελιζής, να δουν πώς φωνάζει Άρης. Έχει δεθεί με την ομάδα πολύ, εντάξει. Για το ρόλο την παιχτάρα, τώρα ψωνίζαμε μαζί στο σούπερ μάρκετ. Τι πήρε? Α, Αγιανιώτης είναι και ο Ρόζ δηλαδή. Αγιανιώτης είναι. Εντάξει, δεν ξέρω, εκεί πάνε πολύ ρε παιδί μου. Οπότε okay. Ναι. Δεν ξέρω που μένει τον άνθρωπο. Δεν το ρώτησα που μένει. Το ρώτησα που ήταν στο πρώτο γκολ όμως, εσύ φίλε, στο 0-1. Το τελείω. Λέω... Α, εκεί εντάξει. Λέω εκεί ήσουνα. Ναι, αλλά μετά στο 1-1 φίλε όμως. Στο 1-1 έχασε ένα άλλο πάλι πριν σουτ. Κεφαλιά είχε χάσει. Ναι, κεφαλιά που σηκώνεται μόνος του. Από φάουλ πάλι του Ματίγια που τον βρήκε μόνο του, παρεβάλε, αλλά δεν τη βρήκε καλά. Αλλά το γκολ του ήταν συντερφορίσιο και με το κακό του πόδι κιόλας, έτσι. Λίγο κακή εντύπωση, γιατί νομίζω σε για μας μόνο τα κακές εντύπωση πρέπει να λέμε. Είναι λίγο εκεί το ποιος θα σουτάρει το πέναλτι, ποιος θα σουτάρει το φάουλ πριν που κερδίσουμε το πέναλτι. Εκεί λίγο είναι... Δεν χτυπάει ωραία ρε παιδί μου, δεν χτυπάει. Εκεί πάει φίλο προπονητής την επόμενη μέρα και λέει το πρώτος στα πέναλτι είναι αυτός, πρώτος στα φάουλ είναι αυτός. Το είπε ο προπονητής. Και εκείνη την ώρα δόθηκε εντολή. Εκείνη την ώρα δόθηκε φώνα, ζωριόταν ο Παντελίδης. Γι' αυτό είπα εγώ ότι πρέπει να φωνάξει τώρα το Ματέο προπονητής, που προφανώς το έχει κάνει ήδη. Και αν είχαμε εδώ το ρεπόρτερ, σωστό θα μας έλεγε τι λέει το ρεπορτάζ. Δεν περίμενε να τα γράψει αύριο, πάλι μόνο στο αύριο το πρωί. Το άκουσε και αυτό το αύριο το πρωί. Φίλε, αυτό είναι ό,τι πιο εξοργιστικό. Είναι ό,τι πιο εξοργιστικό. Την Παρασκευή. 7 και 3 λεπτά χτύπησε το κινητό μου. Πήγα, φίλε, φυσικά τον πήγα τηλέφωνο. Α, δεν τα πες αυτά, κοτάρα. Κοτάρα. Κοτάρα, λιράτη κιόλας. Έκανες το μάγκα και μόλις έκλεισαν τα μικρόφωνα πήρες τηλέφωνο να απολογηθείς. Δεν απολογήθηκα. Κότα. Δεν απολογήθηκα. Κότα. Πήγα να δω τι κάνει. Εντάξει, όταν ακούω το γκδουμπ, με παίρνει ο Παύλος τηλέφωνο και έχει ένα στενοφόρο σιρήνα και λέει αδερφέ το έστειλα. Εν τω μεταξύ με παίρνει τηλέφωνο χθες. Εγώ έχω παρκάρει στο γήπεδο και με παίρνει τηλέφωνο και λέει έχω μπει στο γήπεδο λέει, και δεν έχω μούτρα λέει, να κάτσω λέει, γιατί όλοι μου λένε που με έκλειζες. Ναι. Δηλαδή δακτυλοδεικτούμενος αυτός είναι που του έκλεισε ο Παπαδόπουλος. Δεν έχει κλείσει σε άλλον άνθρωπο το τηλέφωνο. Τι να σε κάνω ρε φίλε, αφού τα έχεις, τι να σε κάνω. Τέλος πάντων, να πάμε και λίγο σοβαρά. Καιρό είχαμε να δούμε τέτοιο Παντελονάτη ανατροπή και τόσο καλό Άρη, κυρίως του δεύτερου μισθού. Τόσο γιατί κουλέχες κάνει Παντελονάτη, ρε Στέλιο, δεν ήταν? Άλλη φάση. Δεν ήταν τόσο καλός Άρης. Δεν ήταν τόσο το ίδιο καλός, δεν ήταν σίγουρα. Δεν ήταν το όπως χθες, αλλά δεύτερον, για τα δεδομένα της εποχής. Ναι. Δεύτερον, δεν είχε τόσο πίεση και άγχος, ήταν εκτός έδρας. Ούτε πέφταν αυτοί σαν οι Καραγκιόζες που πέφταν στέχεια κάτω. Και από τα 15-20 λεπτά του δεύτερου ημιχρόνου μπαίνθηκα μόνο 5 λεπτά από εδώ. Τότε νομίζω ότι είχε περισσότερη πίεση και άγχος από τώρα.
Όχι και τώρα έχει. Τώρα, φίλε, όταν είναι σε γεμάτο γήπεδο, σε οποιαδήποτε κατάσταση και να είσαι. Θυμήσου όμως. Βγάλε το γεμάτο γήπεδο. Θυμήσου πώς ήταν τα πράγματα τότε, στο πρώτο παιχνίδι του Παντελίδη. Το Χαριλάου, όσο και να πιέζει τις άλλες ομάδες που το πιέζει. Πιέζει και τη δική σου, ναι. Πιέζει και τη δική σου και είναι αποδεδειγμένο χίλιες φορές τόσα χρόνια στην ιστορία του Ποδοσφαιρικού Άρη. Αποδεδειγμένο. Απλά η ομάδα είναι αυτό που λέω, ότι έδειχνε ότι δεν το χάνει το παιχνίδι με τίποτα, ρε παιδί μου. Έχει δηλαδή αυτή την οτροπία πλέον. Μα φαινόταν, δεν το χάνει. Και βοήθησε πολύ ο Παντελίδης. Τραυματίστηκε ο άλλος, μπαίνει ο τερματοφύλακας ο άλλος και βγάζει και αυτό στα άπιαστα. Ναι, ναι, ναι. Ο Στρέζος. Δηλαδή αυτή την κεφαλιά του Ματέο είναι και σκαστή κιόλας. Ένα σου του την κοινή. Το φάουλ του Ματίγια. Το φάουλ του Ματίγια πάνω στη γραμμή. Εντάξει. Γι' αυτό υπάρχει τερματοφύλακας, παιδιά. Ναι, απλά αυτό που θέλω να πει ο Στέλιος για να το συμπληρώσω είναι ότι τις περισσότερες φορές κάτι τερματοφύλακες καλύτερες εμφανίσεις τους κάνουν με εμάς. Καλά, με εμάς έχουν χρόνια πολλά σε όλους τους αυτούς που παίρνουν τους πρωταθλητές αυτούς. Αυτούς που κάνουν αποχή όποιοι παίζουν μεταξύ τους. Φίλαθλοι, αυτά, ιστορίες. Αυτούς που δεν ισχύουν για αυτούς οι μεμονωμένες. Αλήθεια, 7.500 μεμονωμένοι πήγανε χθες. Είχε ένα γάμο μεγάλο εκεί πέρα στην Ξάνθη. Λοιπόν, τώρα ξέρω να πω πολλά πράγματα. Είχε ένα μεγάλο γάμο, ρε παιδί, μεγάλο γλέντι και πήγανε, ρε παιδί, που 7.500 καλεσμένοι. Αυτούς που, όπως είπα και στη δουλειά, είναι τα παρετήματά τους να τελειώνουμε. Και φέτος, δόξα τω Θεώ, να πάνε καλά, θα πέσει και η Λιβαδιά και ο Όφη. Και για να φτάσουμε στον μεγάλο. Γιατί θα γίνει και αυτό. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί να είμαστε τόσα χρόνια εμείς έτσι. Θα γυρίσει η ρόδα. Θα γυρίσει ο κύκλος. Θα γυρίσει ο τροχός. Έχει ο φτωχός, κάποια στιγμή θα δει χαρά στα σκέλια. Να γεια σου, Στέλιο. Καλά, σπανώ. Καλά, λίγο, Αδόπουλε. Σε ευχαριστούμε. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε. Να είσαι καλά, Στέλιο. Πάμε σε break. Πάμε στο διάλειμμα. Λίπρο 107,4, All About Aris On Air. Μπαίνουμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Εγώ είμαι. Εσείς είστε. Ναι, ποιος θα ήταν. Σωστό κι αυτό. Ο άλλος. Εμείς στα ταξί, αδερφέ, έχουμε 2 ευρώ το σάντουιτς, να ξέρεις. Εκεί, στο θεϊκό. Να το πείτε, να το τονίσετε. Α, εντάξει. Στηρίζει την μπλε φιλή, δηλαδή. Δεν είναι 2,5, είναι 2. Στηρίζει την μπλε φιλή. Ναι, εντάξει, είμαστε άνθρωποι του μόχθου. Έτσι. Λοιπόν. Ρετζαλτίδη, εντάξει, δεν ξέρω, μέχρι που πήγα στο σούπερ μάρκετ δεν ξέρω αν σε διόρθωσε κανένας. Ποιο 63 το Χαριλάου, ρε. Το 51 έγινε. Δεν τα ξέρει τώρα γιατί έχουν αλλάξει, εντάξει. Πότε έγινε. Δεν ξέρω αν σε διόρθωσε κανένας. Το 51. Το 51 έγινε το Χαριλάου. Πότε έγινε. Το 63. Το 63 τι έγινε, το σκέπαστρο. Το σκέπαστρο δεν έγινε. Να ξέρω τι έγινε το 63. Το σκέπαστρο έγινε το 70. Είναι κάτι που πρέπει να το ξέρεις, ρε. Εγγένεια, περίμενε. 70 κάτι νομίζω έγινε το σκέπαστρο. Γιατί μου έχει κολλήσει. Τώρα το κατάλαβα το 63 που είπα, φίλε. Τι. Τώρα θα σου πω γιατί, πώς μπέρδεσα το 63, θα γελάς. Όχι, δεν χρειάζεται. Κάτι φοβάμαι πίσω υπάρχει. Όχι. Δεν είναι κάτι κακό. Ναι, 4 Νοεμβρίου του 51. Το 63 βέβαια που είπα είναι το σπίτι της γιαγιάς μου. Που είναι στη Χαριλάου όμως. Προς δικαιολογείται. Το 51. Στη Χαριλάου του Βασίλακου. Όχι, φίλε, Χαριλιώτης είμαι. Ο Βασίλακου είναι η γυναίκα μου. Εκεί πήγε... Ερωτικός μετανάστης. Ερωτικός μετανάστης, σαν μπράβο. Εκεί παραδίπλα έχετε και τον Τζιτζικώστα, ε. Ο Τζιτζικώστας είναι Β' Θεσσαλονίκης, ναι, αλλά... εγώ Χαριλάω και Θεσσαλονίκη Χαριλάω ψηφίζω. Στο τρίτο Χαριλάω ψηφίζω. Δεν τα έχει μεταφέρει τα δικαιώματα. Όχι. Wow. Εδώ είμαι εγώ. Τρίτο Χαριλάω. Όχι Νταχάου, Νταχάου το πρώτο Χαριλάω που πήγε ο αδερφός μου σχολείο. Χαριλιώτης με. Ακόμα εκεί είναι και η μάνα μου εκεί είναι. Στο Χαριλάω μένουν ακόμα. Είναι ο γιος μου ψηφίζει εκεί πέρα. Πού, στο τρίτο Χαριλάω. Ψηφίζω αλλού. Στο τρίτο Χαριλάω ψηφίζει εσένα. Βέβαια, το εκπληκτικό είναι ότι όσα χρόνια έχω ψηφίσει, μια με πάνε στο τρίτο, μια με πάνε σε εκείνο που είναι πάνω από στην πλαστήρα που ανεβαίνει. Σταθερά. Μια στην Αναξιμάνδρου, εκεί πέρα στο τέρμα, στη γωνία το φεύγει μέσα. Μαμά. Τι μαμά. Κάτι είδε τώρα. Ντροπή, τίποτα, κάτι είδε. Το καταλάβαμε. Ναι, ναι, ναι. Την γυναίκα, λοιπόν, γυναίκα μα δηλαδή μπορεί τι να με τα παιδιά. Ναι, που την είπε μαμά. Ναι, για πες, φίλε. Λοιπόν.
Κοιτάξτε να δεις, εσύ πολύ καλά τα λες να πάμε δύο ώρες πιο νωρίς να πούμε στο γήπεδο, γιατί είσαι στη σκεπαστάρα σου εσύ. Αλήθεια λες. Πηγαίνεις και πάνω πίνεις την καφεδάρα σου να πούμε τις φρέντε εσπρέσο, όπως λέγονται αυτά. 2,5 ευρώ, τέσσερις ώρες για να κάνεις ένα καφέ. 2,5 ευρώ την πληρώνω, να ξέρεις. Πόσο κάνεις στο γήπεδο. 2,5 ευρώ. Το φρέντε εσπρέσο μου. Ναι, εντάξει. Πάω και το περιμένω στην ουρά. Εμείς όμως όταν είμαστε στη 2 ή στην 1 ή στην 3, θα φάμε τον ήλιο κατά κούταλα να πούμε και θα είμαστε δαυλακωμένοι. Είπα... Αν κάψουμε μια ώρα πιο μπροστά και θα είμαστε δαυλακωμένοι και δεν μπορούμε να ακολουθούμε. Τι να κάνουμε τώρα όμως. Δεν γίνεται, για. Δεν γίνεται. Να μας κάνεις ένα σκόπαστο, ρε Γαρυπίδη. Τι κάνεις δηλαδή, ρε Γαρυπίδη. Γίνεται. Άντε, κουνή σου. Γι' αυτό είναι στα πλάνα. Περίμενε. Άντε, ρε Παζαρτζίδη. Ένα μπράβο, πες για το Βαγγέλη, μπράβο. Ακόμα, μόνο σχέδια, άντε. Έτσι. Πού είναι το μαγικό ράφι. Έτσι, σωστά τα μιλάς. Να πέσουμε να κοιμηθούμε και να ξυπνήσουμε με σκέπαστο. Έτσι. Λοιπόν, χθες τελευταίος που βγήκε σε μια εκπομπή της Era Sport, να πούμε 12 με 2 που κάνουμε έτσι και τέτοια, ήταν ο Κλεωμένης. Αλλά ο καημένος δεν μπορούσε να τα πει όλα, να πούμε, γιατί έκλεινε και πήγαινε σε δελτίο πολιτικό, δελτίο ειδήσεων. Το φάγανε. Το φάγανε. Δεν πρόλαβε να πει τίποτα, έχει 40 δευτερόλεπτα του Lightning. Δεν πειράζει, σωστό. Έβαλε την κασέτα που κλεωμένης. Άντε κλείσε. Όρμηξε κατευθείαν. Κλείσε, περιμένει ο λαός να μιλήσει. Ποιος είναι ο λαός? Ο αυτός που θα ακούσει τώρα. Εγώ. Άντε κλείσε. Μόνο εγώ είμαι. Έχουμε πατσατζίδι για σκέπαστρο. Υπάρχει. Κλείσε. Ο Παύλος βγήκε. Ο Παύλος όχι. Μετά τις νίκες δεν βγαίνει. Άμα δεν βγει ο Παύλος, η εκπομπή δεν κλείνει, να ξέρεις. Έγινε. Τελεί Τετάρτη τον περιμένει. Κλείσε. Γεια σας. Επόμενος. Καλησπέρα. Δεν είναι ο Παύλος. Έλα. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Καλή εβδομάδα. Επίσης. Ο Μάκης είμαι, λοιπόν. Όπως φάνηκε, μιλάω από κινητό γιατί ταξιδεύω τώρα. Λοιπόν, ναι. Όπως είπαμε, το παιχνίδι ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Έτσι. Ασχέτως κάναμε 21 τελικές, είδες ότι η μπάλα δεν έμπαινε μέσα. Ήμασταν λίγο επιπόλαιοι. Ήμασταν λίγο επιπόλαιοι. Ναι, ήμασταν πολύ επιπόλαιοι. Η αλήθεια αυτή είναι στην τελική προσπάθεια. Λοιπόν, εγώ να πω δύο πραγματάκια. Το θέμα είναι ότι μπήκανε τρεις βαθμοί. Με μια καλή εμφάνιση της ομάδας, δεν ήταν άσχημη εμφάνιση, αλλά είδαμε δύο-τρία πραγματάκια που δεν μου άρεσαν στο γήπεδο. Το πρώτο είναι στο σημείο του πέναλτι, που είναι στο φανερά πάρει την μπάλα του Αλουνού, αυτό δεν επιτρέπεται για ομάδα Αλφαθνικής. Είναι απίστευτο αυτό που έγινε. Ένα δεύτερο κομμάτι. Δεύτερη φορά, αυτό δεν μου άρεσε. Και να σου πω γιατί χρειάζεται μου. Γιατί όταν πάνε να βαρέσει το πέναλτι, τι έχει ψυχολογία, και έρχομαι και εγώ να σου πάρω την μπάλα τα χέρια, στρούν για την ψυχολογία. Αυτά δεν πρέπει να γίνονται. Αυτά πρέπει να κανονίζονται πριν από το παιχνίδι. Ποιος θα βαρέσει ή ποιος έχει τη δυνατότητα. Τέλος πάντων, πάει αυτό, το αφήνω. Ένα δεύτερο, το θέμα της τακτικής, είναι πάλι το UNESCO, είδαμε, και τι όλη η δύο αυτό έλεγε. Το παιδί είναι βαρύς παίκτης για περιοχή. Τον βλέπα μία δεξιά, μία αριστερά και στο κέντρο. Πολλές φορές τον έβλεπα να είναι ο Κορχούτ στη θύρα 2, όταν είμαστε στο πρώτο ημίχρονο, να βλέπω τον Καρσία, να βλέπω και και στην ίδια ευθεία να βλέπω και το συγκεκριμένο. Και τα δύο center back να μην υπάρχει φόρο περιοχής. Αυτό δεν ξέρω, ένας δημοσιογράφος, συγγνώμη, δεν ρωτάει τον προπονητή μας. Ρε προπονητή, είναι θέμα δικό σου ότι το βαρύ σεντερφόρ θα παίζει εκτός δεξιά και αριστερά και όχι περιοχή. Για να ξέρουμε αν το κάνει από μόνος σου, είναι θέμα του προπονητή αυτό. Γιατί μου φαίνεται ότι θέλει να βγάλει το σεντερφόρ τον Τιγκινί. Δεν μας βγήκε καθόλου. Δεν έβγαινε ο Τιγκινί, στο πρώτο ημίχρονο. Δεν μας βγήκε σε τίποτα. Το εκπληκτικό ήταν ότι και οι δύο πηγαίναν στα πλάγια. Ναι, ρε φίλε, εγώ. Και ο Ντιγκινί και ο Γιουνές. Σε κάποια φάση, ναι, και τους τρεις τους έπρεπε μια σειρά. Και να βλέπω τα center back off, να μην υπάρχει ένα center forward μέσα εκεί. Ήτανε ο Άρης αποσυντονισμένος στο πρώτο. Ναι, δεν το συζητάμε. Ένα είναι αυτό. Το άλλο, δεύτερο μάλλον είναι αυτό. Το τρίτο ήταν, okay, εγώ έχω πει 100.000 φορές, δεν θέλω να επεμβαίνω γιατί δεν είμαι προπονητής. Αν είμαι προπονητής, εγώ θα τα βλέπα διαφορετικά. Ναι. Βλέπεις ότι ο Φερβαντζίδης είναι από τους καλούς παίκτες. Είναι καλός παίκτης. Ναι. Και βλέπεις ότι αυτή τη στιγμή, σε πρώτη φάση, αντί για το 55-60 όταν έκανε την αλλαγή για να βάλει τον Λάρσον, για μένα προσωπικά, μπορούσες να βγάλεις τον Γιουνές, να βάλεις τον Φερβαντζίδη δεκάρι και τον Λάρσον σε αριστερά. Μέχρι να βάλεις, αν ήθελες να σου βγαίνει το παιχνίδι αυτό, να βάλεις τον Μαρτίνες. Που βγήκε του Μαρτίνες. Του βγήκε πολύ, γιατί έπαιξε πολύ καλή μπάλα και, ο Λάρσον και βοήθησε τα μέγιστα. Ναι. Σωστά. Κοίτα, ο Φετφατζίδης, ναι, είχε όρεξη χθες, πήρε προσπάθειες. Είχε πάρα πολύ όρεξη, Νίκο. Όλοι το είπαμε στο γήπεδο. Δεν το λέω μόνος μου. Και εγώ την ώρα της μετάδοσης το έλεγα, περίμενα το Γιουνές να βγάλει. Α, μπράβο, αγόρι μου. Όλοι αυτό περιμέναμε.
Δηλαδή, εντάξει, βγάζει συνέχεια και να βάζει ένα συγκεκριμένο, αλλά όταν βλέπει ότι ο άλλο έχει διάθεση να παίξει μπάλα, δεν τον βγάζει, ρε φίλε. Ναι. Τον κόβει στα φτερά, πού είδε το φύχη. Δηλαδή, είναι μερικά πράγματα που ο προπονητή είναι προπονητή, οκ, okay, αλλά η φίλαθλη, η κοινή γνώμη, το καταλαβαίνει και το αντιλαμβάνεται. Ναι. Στη θύρα 2 λέγαμε, γιατί να βγει αυτό ο παίκτη, αφού πήγαινε μια χαρά. Εντάξει, μπάστος, το θέμα είναι ότι έχουμε καλή πλειάδα παιχτών. Είμαστε μια, πιστεύω, φορμαρισμένες ομάδες. Μήπως πιο φορμαρισμένη αυτή τη στιγμή τουλάχιστον. Άντε να πω, τον βάλω και τον ΠΑΟΚ μέσα και τον Ολυμπιακό. Μέσα είμαστε στην τριάδα σίγουρα. Μακάρι, μακάρι να μείνει αυτή η σύνδεση της ομάδος και με δυο τις προσθήκες θα κάνουμε, πιστεύω, του χρόνου μια πολύ καλύτερη ομάδα. Ποιος θα τις κάνει τις προσθήκες? Χρήσανθε, κάθομαι και σκέφτομαι πόσους βαθμούς. Γιατί σε βλέπω να τρως τη θέση του Διαμαντόπουλου. Σε βλέπω να την τρως τη θέση του Διαμαντόπουλου. Να σου πω, αυτός όμως τους έφερε. Αυτός είναι το χαρά. Ναι, εγώ δεν είπα μακάρι, φίλε μου. Όχι, δεν λέω τον παίχτη, τον τεχνικό διευθυντή λέω. Που έφερε τους παίκτες. Το ξέρω, το τεχνικό διευθυντή. Τα ταιριάσαμε μαζί όμως, να το ξέρεις. Α, φίλος είναι τώρα. Τα ταιριάσαμε, Να κάνετε ντουέτο, να πούμε τον Καρυπίδη να πάρει και σένα. Ρίσανθε μου, αν θυμάσαι καλά, ποτέ δεν μίλησα και στην κακή εποχή του Άρη. Αλήθεια είναι αυτό. Ήμουν ο μοναδικός που είπα ότι... Όχι ο μοναδικός, αλλά από τους λίγους που δεν τον ξεφώνησες. Από τους λίγους που ήμουν υπέρ αυτής της κατάστασης και για τον Καρυπίδη κιόλας έλεγα, ότι ο άνθρωπος έκανε τις μεταγραφές. Είμαστε όλοι ικανοποιημένοι, αλλά δεν του βγαίνει μέσα στο χορτάρι. Τι να κάνουμε. Ναι, ναι. Αλλά ο άνθρωπος κάνει κινήσεις. Πώς θα γίνει εδώ, να το στερήσουμε. Έτσι. Εντάξει, τέλος πάντων, όλα καλά να πάνε. Λυπάμαι γιατί ο Άρης έχασε πολλούς βαθμούς και σήμερα καθόμουν και αναρωτιόμουν, λέω ρε φίλε, έχασα 16-17 βαθμούς τζάμπα από ομάδες υποδιέστερες που τα μπορούσα να τις έχω πάρει. Δηλαδή, τζάμπα βαθμούς χάσαμε. Ναι, τζάμπα χάσει του χρόνου. Δεν πειράζει, του χρόνου θα είμαστε πιο γεροί. Το Μαρτίνες να χρησιμοποιήσει, το Καρυπίδη να πει. Το Μαρτίνες μου. Πεκταρά. Άντε φιλιά. Φιλιά. Και ένα 10% στο Μάκι Μαρτίνες. Άμα είναι έτσι, λοιπόν, παιδιά, να μην κάνουμε μεταγραφές του χρόνου. Να είσαι καλά. Έχουμε άλλο Βασίλη. Ωραία. Τι να μην κάνουμε μεταγραφές. Άμα κρατήσετε τον ένα, κρατήσετε τον άλλο, δεν πάμε μια στιγμή. Πάμε ίδια ομάδα. Πάρε 2-3 παίκτες. Γιατί πρέπει να πάρει 20. Θες παραπάνω. Κατάφερε να κρατήσει αυτούς που έχεις και δεν χρειάζεσαι. Θα κάνεις κάποιες στοχευμένες, συγκεκριμένες επιλογές. Δεν νομίζω να τους κρατήσεις όλους. Καλά, εγώ δεν είπα να τους κρατήσεις όλους και δεν γίνεται να τους κρατήσεις όλους. Κάποιοι μπορεί να φύγουν. Πρέπει να ανέβεις επίπεδο σε κάποιες θέσεις. Να κάνεις level up. Level up. Μέσα στις... Put the coin in. Ναι, αυτό πήγα να πω τώρα. Level up. Με τις οικονομικές διαδόσεις που έχεις. Level up με τις οικονομικές διαδόσεις που έχεις. Όσο μπορώ, ρε, οι επιλογές που έχεις κάνει είναι πάνω από τις οικονομικές σου δυνατότητες και προσάρμοσες παίκτες των 800 στο να παίρνουν 300. Και 300 στο να παίρνουν 150. Όσο μπορείς. Άμα δεν μπορείς να πάρεις τον 200, θα πάρεις τον 100. Λέμε τώρα ένα παράδειγμα. Έχεις κάνει κάτι άλλο. Ένα παράδειγμα. Έχεις πάρει παίχτες αξίας και τους έχεις φέρει με λιγότερα χρήματα από ό,τι αξίζανε στην αγορά, γιατί αυτό το έκαναν οι άνθρωποι οι οποίοι κινούνται πάνω στη διαδικασία αυτή. Αυτό το πιστώνεται. Είτε είναι ο Καρυπίδης, είτε είναι ο Διαμαντόπουλος, ποιος χειρίζει την κάθε υπόθεση. Ναι. Αυτό το πιστώνεται αυτοί οι δύο. Ανάλογα ποιος ήταν στις διαπραγματεύσεις. Ναι, αυτό σου λέω. Ναι. Λοιπόν, επόμενος φίλος. Χαίρετε. Ναι. Καλησπέρα σας. Επίσης είναι από τις λίγες φορές, αν όχι η μοναδική, που κατάφερες και να διώξεις παίκτες χωρίς να την πληρώσεις ακριβά. Εδώ που κλείσαμε το Μαύρη. Σωστό και αυτό. Ο φίλος δεν. Καλησπέρα. Έλα φίλε. Εσύ είσαι. Δεν είσαι. Δεν είσαι εσύ. Δεν είμαι εγώ, δεν είμαι εγώ. Κλείνουμε. Τι κάνουμε. Πάλι θες να φύγεις. Όλη την ώρα φεύγει νωρίτερα από την εκπομπή. Τι είναι αυτά, ρε Καβάδιας. Είπε ο Χρήστανθος. Τι είναι αυτά. Τον φέραμε για 2 ώρη εκπομπή. Τον φέραμε για 2 ώρες εκπομπή και κάνει 1/4 βάζει μουσική, 10 λεπτά διαφημίσεις, 10 λεπτά τέτοιο, 10 λεπτά γράφει. Έχουμε κι άλλη μετά. Τι? Α, έχουμε κι άλλη εκπομπή μετά. Δευτέρα είναι σήμερα. 8-10 φίλε. Πάλι φάγατε χώσιμο. Πολύ χωσιματία πέφτει. Χωσέ Κουέρδο πέφτει. Δεν μας το είπατε. Αυτή τη φορά δεν μου το είπατε καθόλου. Το φάγες απευθείας στο χώσιμο. Καλά, ενημερώθηκα πριν. Άμα είναι κολλητό σου, έτσι είναι. Κολλητήλη. Α, την προηγούμενη εβδομάδα. Επαγγελματικά έγινε το. Επαγγελματικά. Το χώσιμο. Την προηγούμενη εβδομάδα υπήρχε. Έτσι πρέπει, φίλε. Έτσι είναι αυτά. Τι να κάνουμε τώρα. Γι' αυτό έχετε ανεβάσει τα μπάτζετ σας και κοστίζετε πενταπλάσια και εξαπλάσια πλέον. Λοιπόν, καλά να περάσετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο που στάθηκε δίπλα μας και στη σημερινή εκπομπή. Έτσι. Παρακαλώ. Γεια σας.
Ναι, καλησπέρα, εγώ είμαι. Εσείς τρώτε κρέας? Όχι, όχι, και εγώ νηστεύω χρυσά. Εγώ ο Αντώνης είμαι από την Τολεμαϊδά. Έλα, Αντώνη. Αλλά το νηστεύω όπως και εσύ, ας πούμε, που μέχρι εγώ το κάνω σαν εκαθάριση. Σαν εκαθάριση, λίγο να καθαρίζει ο οργανισμός. Ναι, 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 ναι. Το κάνω 2-3 φορές το χρόνο, τώρα δεν ξέρω. Για πες, γιατί έχουμε 1,5 λεπτό. Λοιπόν, να δώσουμε ένα 300 στον Ματέο και να πάρουμε 200 χιλιάρικα από τα λεφτά που να δώσουμε στον Ματέο να τα πάρουμε, να τα δώσουμε στο Βέλεθ. Η ομάδα είναι. Ο Βέλεθ έχει συμβόλαιο την επόμενη σεζόν. Σίγουρα. Σίγουρα. Μπορούμε να του το επεκτείνουμε. Αυτό. Έχει ήδη πρόταση στα χέρια του επέκτασης. Πολύ ωραία. Γιατί από ό,τι βλέπω παίζει ο Βέλεθ καλά, κερδίζουμε κι άλλον μισό παίχτη, νομίζω τον πορτιέρο μας. Παρόλα αυτά νομίζω ότι υπάρχουν παίχτες που μπορείς να βρεις και δείχνεις φέτος ότι είσαι ικανός να βρεις καλούς ποδοσφαιριστές. Γιατί όταν χτυπάει ο Μπρούνο Γκάμα σε εκείνο το μάτς με τη Λαμία, εγώ λέω από μέσα μου, όχ, τι κάνουμε από εδώ και πέρα. Και όμως έφεραν ένα παίχτη ο οποίος ήταν καλύτερος από άψη απόδοση. Δεν ξέρω αν είναι καλύτερος από τον Μπρούνο Γκάμα. Για μένα είναι ο Λάρσον. Αλλά ανέβασε επίπεδο την ομάδα ο Λάρσον με την έλευση του. Εγώ νομίζω ότι ο φετινός Άρης. Χτύπησε ο Σόουζα και ο Βέλεθ, όπως λες, και φέραμε τον Ρόουζ, ο οποίος είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης. Φέρνει τον Ντόνσο. Φέρνει τον Γκόρχουτ. Άρα δείχνει ότι είσαι ικανός στο να φέρει καλούς ποδοσφαιριστές. Και αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο κέρδος, γιατί νομίζω ότι μπορούμε να βγούμε στην πιάτσα την ευρωπαϊκή και να πούμε φέρτε τα πουλέ σας 2 χρόνια να τα ψήνουμε εμείς. Εννοείται. Ο βαθμός ή οι βαθμοί μέσα στο ΆΚΑ θα αναγκάσουν και τον Παναθηναϊκό να παίξει και διαφορετικά μες στον Ατρόμητο. Ο Άρης πρέπει στον Παναθηναϊκό να πάρει τουλάχιστον βαθμό. Γιατί αν πάρει βαθμό, με νίκη επί του Ατρόμητου βγαίνει τέταρτος. Έτσι ακριβώς. Και αναγκάζει τον Παναθηναϊκό να μην αδιάφορος με τον Ατρόμητο. Και αυτό, αλλά κυρίως αν πάρεις έναν τουλάχιστον βαθμό, έχεις πάλι το πάνω χέρι με τον Ατρόμητο. Μπράβο, μπράβο. Έγινε, παιδιά μου. Να είσαι καλά. Γεια σας. Καλά. Πάντως με πολλές αλλαγές κατεβαίνει ο Παναθηναϊκός σήμερα. Καλά, εντάξει. Στηρίζω πολύ. Ας στηρίζω πολύ. Εγώ σου λέω όμως ότι το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, θα τα πούμε βέβαια και τις επόμενες μέρες, πρέπει να πάρεις τουλάχιστον ένα βαθμό. Γιατί μετά, με τον Ατρόμητο, επειδή και στην ισοβαθμία, αν κερδίσεις 1-0. Okay, στην ισοβαθμία, αν κερδίσεις 3-0, παίζει το ρόλο. Αλλά προφανώς και δεν έχεις τη δυνατότητα. Ναι. Δεν ξέρω, βέβαια, ποδόσφαιρο είναι. Να βάλεις 3 γκολ. Κερδίσεις με 3 γκολ διαφορά. Απλά αν κερδίσεις τον Παναθηναϊκό, θεωρώ ότι κατά ένα τεράστιο ποσοστό το έχεις πάρει μετά το παιχνίδι. Αλλά τον Ατρόμητο πρέπει να τον κερδίσεις. Γιατί αν κερδίσεις εσύ, κερδίσεις και ο Ατρόμητος, με ισοπαλία μένει ο Ατρόμητος στη θέση. Ναι. Δηλαδή, αν πάρεις τους ίδιους βάθμους από εδώ και πέρα. Αυτά. Να είστε καλά, τα λέμε και πάλι αύριο λίγο μετά τις 5.